όλα τα τραγούδια που μπαίνουν σε αυτή την εκπομπή εκτός προγράμματος έχουν μια εξήγηση. Όλα. Και επειδή λοιπόν ο Νίκος Μοσχοβίτης ήρθε σήμερα από αυτή την τοξικότητα. Τέλειο. Στο χέρι του. Μπράβο σε αυτό που το έχει βρει. Μπράβο, ναι, πραγματικά. Είναι πολύ γύρω. Μπράβο σε αυτό που το έχει βρει. Όταν νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι πέφτεις μετά από μια δύσκολη μέρα, γιατί η μέρα μου δεν έχει τελειώσει ακόμα, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς και έχει δρόμο ακόμα. Ναι. Εντάξει, είναι ό,τι καλύτερο. Μάλιστα. Και είναι κρίμα που το πήραμε ζάχαρη, γιατί δεν έχω κόψει τη ζάχαρη σε τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Δεν είχε χωρίσει και από εκεί που το πήρα. Ναι, ναι. Εντάξει. Λογικά θα φύγουμε χωρίς αυτιά από εδώ, μάλλον. Πάλι και αυτό. Οι προηγούμενοι φίλοι και συνάδελφοι πρέπει να έχουν ζητήματα. Πρέπει να είναι κουφοί, δεν εξηγείται αλλιώς. Μάλιστα. Εντάξει, τα έχουν υπερτέρμα ή μιλούσαν με κανένα τώρα πολύ καλά. Τώρα είμαστε καλύτερα. Χαμήλω στο τέτοιο. Χαμήλω στο τραγούδι από πίσω. Λοιπόν... Καλή εβδομάδα. Δευτερούλα σήμερα. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με το γάτο. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Οπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρέα και με εσάς μέχρι τις 7. Για σχεδόν 2 ώρες δηλαδή. Σε μια αγωνιστική εβδομάδα στην οποία μπαίνουμε επιτέλους. Γιατί αυτή. Αυτό το τουριστικό. Έλα, βρε Νίκο, τώρα που μπαίνουμε επιτέλους. Το αντιτουριστικό Nations League. Έχουμε βέβαια ακόμα μια κρεμότητα. Άσε με ρε Νίκο τώρα. Επιστρέφει. Επιτέλους και κάτι έγινε. Επιστρέφει σιγά τώρα. Η αγαπημένη μας συνήθεια σιγά σιγά με τράμα αντίστροφα ναι, ναι. Για τη Super League. Νίκο, ναι, και εγώ από σήμερα το πρωί αυτό έχω κάνει. Φίλε, έχω βάλει ένα. Το σκεφτόμαστε πραγματικά. Ναι. Από τις 8 η ώρα που ξύπνησα, αυτό έχω στο μυαλό. Αυτό, πραγματικά. Αυτό. Δηλαδή το ότι θα πάμε στα Γιάννενα για εντός έδρας παιχνίδι. Δηλαδή για το Θεό. Αυτό μια χαρά. Έχει και τα πλεονεκτήματά του, είναι η αλήθεια, ναι. Αυτό μια χαρά. Πού πέστε εντός. Κοίταξε. Από σήμερα το βράδυ ψιλοχαλάει ο καιρός. Από σήμερα στα δυτικά, στη δυτική ναι. Ελλάδα. Και από αύριο σιγά σιγά θα αρχίσει να έρχεται από τα την. Τα Γιάννενα γενικότερα πρέπει να είναι η πιο βροχερή πόλη της Ελλάδος, ρε παιδί μου. Okay. Αν είστε λίγο τυχεροί. Εντάξει. Μη σε πετύχει τώρα καμιά βρόχα εκεί πέρα και δεν μπορείς να κουνηθείς. Νομίζω ότι είναι καλή φάση. Έτσι τέτοια εποχή. Από τις αγαπημένες μου πόλεις. Γιατί δόξα. Α, Γιάννενα, Γιάννενα. Η αγαπημένη μου πόλη. Γιατί δόξα τω Θεώ έχουμε επισκεφθεί αρκετές. Δόξα τω Θεώ, ναι. Πολύ ωραία. Πολύ. Εγώ καλοκαίρι είχα πάει διακοπές στα Γιάννενα, να σου πω την αλήθεια. Ωραία ήταν, τίμια. Εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Όχι, ψέματα, είχα πάει σε μια ερκομοσία. Ήταν πολύ ωραία. Ναι. Έχω πάει με το σχολείο. Ναι. Έχω πάει και άλλη φορά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία τα Γιάννενα. Πολύ ωραία, Νίκο. Πολύ ωραία. Πολύ ωστόσο, ωραία. Εσύ μπορεί να πας με την εκδρομική σου ιδιότητα, τουριστική σου τέλος πάντων. Η ομάδα θα πάει να κερδίσει, Νίκο. Η ομάδα θα πάει να κερδίσει. Εμείς θα πάμε για να καλύψουμε το παιχνίδι όπως οφείλουμε να κάνουμε. Και ως τουρίστες που είμαστε ταυτόχρονα. Παράλληλα όμως μετά το φινάλε του παιχνιδιού ενδεχομένως μπορεί να απολαύσουμε. Την τουριστική μας ιδιότητα πέρα από τη δημοσιογραφική, Νίκο. Αν και τα περιθώρια είναι στενά λόγω της πανδημίας. Ναι. Διότι 12 η ώρα όλα κλείνουν. Το 10.30 μου είπαν από σήμερα. Το 10.30 πλέον. Εμείς. Κερδίσαμε μισά ώρα. Έτσι νομίζω. Μεγάλη επιτυχία. Στα Γιάννα δεν γνωρίζω ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας. Yes. Θα κάνουμε το yes, θα κάνουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Ενδεχομένως μετά που θα ανοίξουμε γραμμές μπορεί να βγει ο Νεκτάριος και να μας κατατοπίσει λίγο όσον αφορά το κεφάλαιο Ιωάννινα και τι συμβαίνει ακριβώς με την πανδημία. Η Θεσσαλονίκη πήγε βαθμίδα 2. Νίκο, το έχω χάσει λίγο. Πέσαμε σε βαθμίδες. Κάπου σήμερα το πήρε το μάτι μου κάτι με τις βαθμίδες και δεν είχα πάρει καν χαμπάρι. Υποχρεωτική λέει μάσκα και σε εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει λέει συγκέντρωση πολύ. Εμείς είμαστε εκεί. Πολύ κόσμου. Εμείς είμαστε εκεί. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εκεί που υπάρχει συνωστισμός λέει. Δηλαδή πού, ας πούμε, σε μια πλατεία για παράδειγμα δεν έχει ναι, πάρα πολύ κόσμο. Ναι, θα πρέπει να φορέσει τη μάσκα σου okay. σε εξωτερικό χώρο. Κατά τα άλλα όμως δεν έχει κάποιο θέμα. Λοιπόν, FM και τα μηνύματά σας. Είδες εθνική ομάδα χθες. Με πας εκεί. Είμαι που είμαι ποτονικός. Το γύρισα με καλή διάθεση. Έλα, χαστε και Παναγία. Εν τω μεταξύ, ναι. Μου λένε κάτι κολλητή μου, λέει, είμαστε λέει, στο τάδε μέρος, λέει, αλλά δούμε την εθνική. Και πας εσύ. Δεν πήγα, όχι, δεν κουνήθηκα, δεν ήμουνα σε φάση να κουνηθώ. Και ήμουνα, είχα βγει, γύρισα, δεν πήγα για πολύ, και λέω, θα κάσω το δω εδώ. Και ξεκίνησε το παιχνίδι. Ναι. Και στα 5 λεπτά έχω γυρίσει το λάπτοπ προς το μέρος μου, έχω ανοίξει το Netflix. Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Το είχα να παίζει στο βάθος, στην τηλεόραση, ναι, οκ. Okay. Δεν βλεπότανε. Δηλαδή το κεντρικό λέγεται απονόματος απίστευτος. Ήταν, Νίκο, ε. Άγωγα και λίγο στο χαμηλό τη φωνή του Αλέξη Πυρόπουλου, λίγο να χαϊδεύει τα αυτιά μου. Mm-hmm. Όπου και αυτός πιστεύει ότι πέρασε δύσκολα γενικότερα. Mm-hmm. Και είναι η κατάρα του προκάστερ τέτοια παιχνίδια. Βέβαια. Διότι για να μπει κι εσύ λίγο στην διαδικασία και να έχει και μια ζωντάνια λίγο στην περιγραφή σου, ας πούμε, πρέπει να σε βοηθάει και το παιχνίδι. Είναι και το γήπεδο άδειο. Είναι και το γήπεδο άδειο. Ναι. Και άδειο να μην ήταν πάλι σαν άδειο θα ήταν. Πάλι, okay, ναι. Και άμα το παιχνίδι δεν έχει και ρυθμό, είναι σκότωμα. Είναι ό,τι χειρότερο. Παρ' όλα αυτά η Εθνική κέρδισε 2-0, παραμένει στην κορυφή του ομίλου της, τρομερό. Έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, νομίζω. Με το Κόσοβο. Καλά, τώρα ρώτησα. Με το Κόσοβο, κέρδισε. Τώρα, Τετάρτη. Πάρε τώρα τρίτη λίγο. Ε? Τώρα, Τετάρτη. Ναι, έχουμε και με το Κόσοβο, νομίζω, ωραία. Ακόμα. Ωραία. Και μετά ξεκινάει, επιστρέφει στην καθημερινότητά μας, από το Κυριακά μας,
η αγαπημένη Super League. Οι ομάδες επιστρέφουν στις προπονήσεις. Ο Άρης είναι σε μια πάρα πολύ ήρεμη περίοδο. Καλό είναι αυτό. Ο ΠΑΟΚ απ' την άλλη περνάει μια περίεργη περίοδο, θα την χαρακτήριζα. Μια χαρά, φίλε, όλα Τετάρτη, 3 η ώρα. Θα τα συζητήσω. 3 η ώρα. Βέβαια. Κάντο 5. Εντάξει. Live ζωντανά. Βεβαίως. Τέλεια. Όλα Φρέμπε 3 η ώρα. Θα δώσει, ή μάλλον πρέπει να δώσει όλες τις απαντήσεις, τις οποίες καλείται να δώσει, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Θα τις δώσει, πιστεύεις? Πρέπει. Εγώ διακρίνω. Το ζήτησε και η οργανωμένη φίλη του ΠΑΟΚ μια πολύ ωραία ανακοίνωση. Ωραίο. Σωστή. Είναι αυτό που σου λέω και τις προηγούμενες εβδομάδες που ήμασταν εδώ. Ότι ό,τι και να εξηγήσουμε όλοι εμείς, οποιοδήποτε τέλος πάντων, με το δικό του τρόπο, ό,τι και να λέει ο καθένας, αν δεν μιλήσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ να πει τι θέλει να κάνει, τι έχει κάνει και τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα, μικρή σημασία έχει για μένα. Γιατί ο καθένας λέει τα πράγματα όπως τον βολεύουν, όπως μπορεί να τα μεταφέρει, άλλος λέει ό,τι θέλει, άλλος λέει ψέματα. Το θέμα είναι τι λέει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Έχει αυτό να ακούσουμε μετά από. Ένα χρόνο. Κοίταξε. Τελευταίος ποιος είχε μιλήσει? Νομίζω ότι ήταν η παρουσία του Φερέιρα. Ο Μπράκο είχε μιλήσει ποτέ? Ποτέ. Ήταν μόνο στο Φερέιρα από δίπλα. Ο Μάριο της σιωπής. Ναι, κοίταξε. Δεν ήταν ο Μάριο μόνο της σιωπής. Είναι λίγο ότι. Είναι γενικά ο τρόπος λειτουργίας που δεν είναι και τόσο εύκολο για οποιοδήποτε αθλητικό διευθυντή να πει κάποια πράγματα. Εντάξει. Γιατί μπορεί να τα πει και μετά από ένα μήνα να έχουν ανατραπεί όλα. Έτσι. Ναι, αλλά καλό είναι να παίρνει. Ωραία, θα το κάνει. Μπράβο του που το κάνει. Μπράβο του που το κάνει. Άλλοι δεν το κάνανε. Σου λέω, τελευταία φορά που είχε κάτι τύπου συνέντευξη τύπου, ρε παιδί μου, ήταν τότε με το Φερέιρα όταν ήρθε. Που ήταν και ο Μπράγκο από δίπλα. Και επειδή τώρα την Τετάρτη θα είναι και ο Κυρκύρ στο πάνελ. Ο οποίος έκανε σήμερα ένα post. Ναι. Και θα το διαβάσουμε. Ναι. Καλά έκανε και κάποια πράγματα. Νομίζω δεν θα αναλωθεί η κουβέντα μόνο με το Ρέμπε, θα είναι και ο Κυριάκος ο οποίος θα μεταφέρει κάποια πράγματα. Και είναι καλό να γίνει, είναι καλό το timing, θα πω εγώ. Γιατί στην αγαπημένη πόλη που ζούμε. Εννοείται ότι δεν υπάρχει πιο ωραίο περιβάλλον για θεωρίες συνωμοσίας. Μου είπανε, έμαθα, ναι, αλλά εμένα μου είπε ένας άλλος εκείνο, όχι, ρε, εγώ έμαθα κάτι άλλο. Ναι, μου είπε ένας φίλος του Βιερίνη, μου είπε ο αδελφός του, μου είπε ο ξαδελφός του, μου είπε ο Ηλίας, μου είπε ο Μανώλης, ναι, αλλά και εμένα μου είπε να το. Έχει κουράσει αυτή η κατάσταση. Φυσικά αρέσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Αν δεν άρεσε, θα γινόταν, θα έχει σταματήσει. Μετά, βέβαια, ότι από όσα θα δηλώσει ο Ρέμπε Τετάρτη, ξέρει ότι μπορεί να ξεκινήσει μια άλλη συζήτηση σε διάφορα θέματα. Είναι όπως τα λένε πάνω στο θέμα του Βιερίνια, παραδείγματος χάρη. Ρε φίλε, είναι όπως τα λένε πάνω στο θέμα του Μαουρίσιο, παραδείγματος χάρη. Καταρχάς, για μένα το σημαντικό από τον Ρέμπε, ναι, και τον οποιοδήποτε έκανε αυτή την συνέντευξη τύπου, είναι το να σου δώσει να καταλάβεις γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κινηθεί όπως έχει κινηθεί αυτό το καλοκαίρι και τι θέλει να κάνει από εδώ και πέρα. Και θα σου ξαναπώ το εξής, το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι άλλο να λέει ο Κόλκας, ο Αναστασιάδης, ο Μοσχοβίτης, ο Παπαδόπουλος, οποιοδήποτε, ότι ο ΠΑΟΚ έχει από το στόχο τον οικονομικό εξορθολογισμό. Και είναι άλλο να το λέει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ δημόσια. Και να λέει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έτσι. Ο στόχος μας φέτος το καλοκαίρι ήταν να μειώσουμε όσο μπορούμε τα έξοδα και να αυξήσουμε όσο μπορούμε τα έσοδα. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Δεν είναι τίποτα τρομερά δύσκολο. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Και επειδή έχει διάφορα τώρα τόσο καιρό, κουβέντες, συζητήσεις, κάτι ποιος είπε κάτι στο ραδιόφωνο, ένας άλλος είπε κάτι άλλο, μα εγώ έμαθα εκείνο, ναι, γιατί δεν έρχεται ο Σαββίδης και όλα αυτά, το θέμα θα απαντήσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Όλα αυτά. Ελπίζω να τα κάνει Τετάρτη. Ή τέλος πάντων, στο βαθμό που γίνεται. Γιατί ναι, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν γίνεται να τα πει όλα, οποιοδήποτε άνθρωπος εκπροσωπεί μια ομάδα. Δεν γίνεται να υποθούν όλα. Ακριβώς. Ποτέ δεν πρέπει να λέγονται όλα. Είναι ακριβώς κάποια πράγματα που καλό είναι να μένουν εντός της ομάδας, εντός των τυχών. Και είναι και στην διακριτική ευχαίρεια και του εκάστοτε δημοσιογράφου και όλα να τα διατηρεί εντός των τυχών. Ναι, υπάρχουν άλλοι επειδή, που το κάνουν, άλλοι που δεν το κάνουν. Επειδή okay, από πέρσι έχουν γίνει πάρα πολλά, να τα βάλεις όλα κάτω, και στο αγωνιστικό και στο εξαγωνιστικό, έχει ενδιαφέρον μετά από τόσο καιρό να ακούσουμε δημόσια ανθρώπους του ΠΑΟΚ να λένε κάποια πράγματα. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή να ακούσω, ας πούμε, ουδέτερος απ' έξω, και μιλώντας έτσι αντικειμενικά και έχοντας μπει ένα πολύ ενημερωτικό ύφος, είναι η αλήθεια στην σημερινή εκπομπή. Να ακούσω κάποια στιγμή ένα μέλος της οικογένειας Σαββίδη να τοποθετείται δημόσια. Νομίζω δεν θα το κάνουμε. Δεν θα το κάνουμε ποτέ, δεν γίνει ποτέ αυτό. Δηλαδή, νομίζω πως όχι. Ναι, δηλαδή. Βασικά όχι, το ποτέ είναι υπερβολικό. Νομίζω δεν θα το ζήσεις. Ναι. Βλέπουμε, ας πούμε, ο Καρυπίδης έχει μιλήσει. Πού? Πέρυσι, το καλοκαίρι, συνέντευξη τύπου. Α, ναι. Που είχε δώσει, ναι. Ναι. Ο Αλαφούζος και αυτός νομίζω έχει μιλήσει. Και ο Μελισάν τον έχουμε δει κατά καιρούς να μιλάει. Είτε έξω από το γήπεδο. Είτε για κάποιους που θα τους έστειλε στα τρένα, ναι, είτε σε συνέντευξη τύπου κτλ. Ναι. Ο Μαρνάκης έχει δώσει συνέντευξη τύπου, δεν. Συνέντευξη τύπου δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Έξω από το γήπεδο και αυτός καμιά φορά μιλάει. Ναι, εννοείται μιλάει. Ο Ιβάν Σαββίδης όπως είσαι, έχει μπει σε μια ιδιότυπη αυτοτιμωρία μετά από εκείνο που είχε γίνει με την ΑΕΚ. Ναι, οκ. Okay. Έτσι. Ο Γιώργος δεν υπάρχει. Ο Γιώργος. Ναι. Ο Γιώργος δεν μιλάει ποτέ δημόσια. Φίλοι, μιλάει μόνο μέσω Instagram. Σωστό. Έχει μιλήσει μία φορά στο ΠΑΟΚ 24. Όντως. Ναι, πριν
3-4 χρόνια. Άντε ρε. Ναι. Στο ραδιοφωνικό. Όχι, όχι. Στο site. Πριν κάποια χρόνια. Δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς. Το οποίο μην ξεχνάτε να στηρίζετε, γιατί μπορεί οι εκπομπές να σταμάτησαν το site, ναι, έτσι. Αλλά μπαίνετε και στηρίζετε και πάω 24 και όλα μπαλωτάρες, έτσι. Μπαίνετε, μαθρίζετε, κράζετε. Σωστό και αυτό, τα πινελίγια και τα λοιπά. Ναι, όπως πρέπει. Αρδάκια και τα λοιπά. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εννοείται. Λοιπόν, μετά τις 5.30 θα ξεκινήσουμε τον κύκλο του σχολιασμού της επικαιρότητας. Γεια σας. Θα μιλήσουμε και με τον Χρήστο μετά τις 5.30 και για τα ζητήματα του ΑΚ και του ΠΑΟΚ ενδεχομένως, γιατί όχι. Και αυτός με τη δική του ματιά πώς θα βλέπει. Θα δούμε κατά πώς το έχουμε μαζί μας και τον Κώστα τον Βασιλόπουλο σήμερα. Mm-hmm. Για να σχολιάσουμε τα ζητήματα του ΠΑΟΚ που έχει αρκετά. Μπαίνει και σε μια εβδομάδα. Όπα. Ναι. Μετά τις 5.30 είπα. Με ντούμπι. Μου λέει. Καλά, 5 και 20. Λέει εντάξει, μετά. Ωραία, το λέω 5.30. Okay. 5.30 το προαγγέλνουμε τώρα και μπαίνει στο στούντιο. Για να σχολιάσει, όπως είπα, και τα ζητήματα του ΠΑΟΚ ενδεχομένως. Και αν έχει τη διάθεση, ειδικεύεται. Τι έγινε. Γεια σου Χρήστα, θα καλή εβδομάδα. Καλά κύριε Μαουρίστιο. Μαουρίστιο. Τι έγινε Μαουρίστιο φίλε, 400.000 στο Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός μοιράζει λεφτά. Δύο τινά. Ερχόταν ο Στέριος εδώ πέρα, σου έλεγε μα έχασε το Βέλεφ. Έλεγε ο Στέριος. Όχι έχασε το Βέλεφ. Σου παίρνει ο άφραγκος ο Αράβουζος. Τον Βέλεθ που πήρε τριπλάσια λεφτά από ό,τι έπαιρνε στον Άρη. Έτσι. Πες μας τώρα εσύ πώς γίνεται ο Μαουρίστιο να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Ο Ρωμίστιο. Και μην πει κάποιος ότι άλλο τότε που του δίναμε εμείς τα λεφτά, άλλο τώρα. Του τα δώσατε και τώρα. Να πηγαίνει στον Παναθηναϊκό με πολύ λιγότερα από ό,τι του δίνατε εσείς. Δύο τι να συμβαίνουν. Πες ή μας λέγατε ψέματα ότι του δίνετε περισσότερα. Γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε, να του έδινε 800 όπως έλεγε και να υπογράψει τα 400. Εγώ άκουγα πάω 24, 800 έλεγες. 800 είναι. 800 έγινε νομίζω. Το καλοκαίρι. Όχι το καλοκαίρι. Όχι. Κάπου εκεί πριν τα play-off. Α, πιο πριν. Έρχες καλοκαιριού. Ή είναι τέτοια η κατάσταση στο σύλλογο σου που μας τον κρύβεται. Όλοι φεύγουν, ξεπουλήματα. Εδώ θα απαντήσω εγώ, δεν είμαι ποδοσφαιρικός. Θα πω εγώ όπως είναι. Όλα αυτά και τα λοιπά. Υπάρχουν και άλλα δύο. Τέσσερα την αυγάλατε. Από μένα υπάρχουν άλλα δύο σίγουρα. Και είναι οι σχέσεις ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Θα τον τριγκάρω λίγο τώρα. Καμία σχέση. Ο Μαουρίσιο επέλεξε το project του Παναθηναϊκού. Όχι, ο Μαουρίσιο έμεινε χωρίς ομάδα. Δεν ήθελε να μείνει στον ΠΑΟΚ για διάφορους δικούς του λόγους, τους οποίους εγώ τους καταλαβαίνω. Γιατί έμεινε χωρίς ομάδα. Αφού πριν δύο μέρες η Μαρία του είπε μείνει. Αρνήθηκε. Δεν ήθελε. Γιατί? Έχει δικούς του λόγους. Ο οποίος Μαουρίσιο είδατε ποιον έχει μάνατζερ, έτσι. Τον Τάι. Δεν ξέρω αν είναι μάνατζερ. Νομίζω ότι ήταν πεγμένο με τον Παναθηναϊκό στην υπόθεση με τον Παναθηναϊκό. Ήταν όμως μέσω deal γενικότερα. Όχι, ήταν μέσω deal. Μεσάζον τέλος πάντων, ναι. Οκ, με τον Παναθηναϊκό. Πάρε λίγο τον Τάι. Και από τη στιγμή που δεν ήθελε να μείνει εδώ. Γιατί δεν ήθελε να μείνει εδώ. Έχει τους λόγους του. Ποιοι είναι οι λόγοι του. Δεν λέγονται στον αέρα. Βέλεθ τους λόγους του ξέρετε. Έναν τους λέγατε. Ποιοι φεύγουν αυτό. Προσωπικά ζητήματα με τον Πάο. Δεν είχε καλή επαφή μετά από ένα σημείο κιόλα. Γίναν διάφορα άλλα πράγματα. Δεν ήθελε να μείνει. Χρήσατε και πήγε στον Παναθηναϊκό. Και πήγε με πολύ λιγότερα λεφτά. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα ζητήματα που έχει με τον ΠΑΟΚ μετά τον Ιούνιο. Γιατί θα έρχονταν με τα ίδια χρήματα. Θα έμενε με τα ίδια χρήματα. Γιατί ξαναπροσεγγίστηκε ο παίκτης αφού είχε τα ζητήματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έμεινε χωρίς να μπορεί να πάρει παίκτη στο κέντρο και τελικά δεν πήρε κανέναν. Δεν μπορεί υπάρχουν και... άλλες επιλογές στην αγορά των ελεύθερων. Έχει χρήματα για να πάρει. Καλή ερώτηση αυτή. Πιστεύω ότι έχει. Γιατί μπορεί να μην βρίσκει τα κάτι. Τα οικονομικά του Άρη, τους διακανονισμούς, αυτά τα ξέρετε όλα. Τα δικά σας. Κοίταξε, για να κάνει κουβέντα με τον Μαουρίσιο, δεν πάει να πει ότι έχει. Για όχι. Να... Γιατί. Για το Θεαθήνη δηλαδή. Γιατί όμως. Τι γιατί. Ρε παιδί μου, σηκώνω εγώ το τηλέφωνο. Έφτασε στο αμήν. Μιλάει η Μαρία με τον Μαουρίσιο που λες και εσύ. Έφτασε στο αμήν. Ναι. Δεν έχει παίκτη. Λέει ο άλλος, καλά ρε φίλε. Έχεις πουλήσει όλη την ομάδα. Φεύγουν όλοι οι πάντες και τα λοιπά. Κράτα αυτόν τουλάχιστον. Ναι. Με 4-5 εκατοσταρικάκια. Ναι, εκεί για να, που για πήγαινε για τα εκατομμύρια. Το θέμα με τον Μαουρίσιο δεν είναι οικονομικό. Τι θέμα είναι. Είναι άλλο ζήτημα. Ποιο. Τι να σου πω τώρα. Ότι, είναι άλλο ότι πρώτα, πρώτα, ρεπόρ του ποδοσφαίρου. Ότι πρώτα τον αποχαιρέτησε και μετά ξαναγύρισε αυτό. Έγινε ενδεχομένω και αυτό. Πού να ξέρω εγώ. Μάλιστα. Εγώ τι ακούω δεξιά-αριστερά. Τα 6 εκατομμύρια στο μπάσκετ. Τα 6, ναι, φυσικά. Εδώ, τα άκουσα από το έλεγε στο μεσημέρι. Εγώ το είπα. Ο Χατζόπουλος το είπε. Φυσικά και το είπε. Εννοείται. Και να σου πω λίγο κάτι. Εσύ δεν θα το πει αυτό το πράγμα γιατί τα ξέρει αυτά. Ωραία. Έρχεται ξαφνικά σε ένα λογαριασμό, μπαίνει ένα ποσό. Ναι. 100 χιλιάρικα. Μάλιστα. 200 χιλιάρικα. Μάλιστα. 50 χιλιάρικα. Μάλιστα. Τελευταία έχει σταματήσει να μπαίνει, άλλη κουβέντα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Αυτό πρέπει κάπως να φαίνεται. Δάνειο. Πώς θα φανεί. Ως δωρεά μόνο, δεν γίνεται. Όχι, κάτσε μισό λεπτό. Να είναι δωρεά. Δάνειο, να... δάνειο. Μα λέτε... δάνειο είναι ρε φίλε. Μα και ο Μπάνε το λέγει. Εγώ στο όταν... έχω πει. Όταν, όταν πλέρω, δεν λέγαμε δάνειο. Λέγαμε ο Μέγας Ευεργέτης δάνειο. Ρε φίλε, μα φυσικά. Χρωστάς. Μα να σου πω λίγο κάτι. Φυσικά και είναι γραμμένο σαν δάνειο. Δεν ξέρω να το ζητήσει. Ποτέ. Δεν νομίζω να το ζητήσει. Και αν το ζητήσει.
Τι αν μου, μου ζητήσει. Έχει δικαίωμα να το ζητήσει, να φυσικά. Πεθάνω... Δεν έχει δικαίωμα να το ζητήσει. Φυσικά και έχει. Α, αυτό. Δάνειο, δηλαδή. Δεν μπορεί να σου δώσει άλλο 3 εκατομμύρια ευρώ και να είναι γραμμένα στο ωραία. Μπορεί να δίνει δάνεια έτσι στην εποχή που, στην εποχή που ζούμε κάποιο. Ναι, ρε φίλε, το τυπικό είναι το ζήτημα. Πώς θα φαίνεται στο τυπικό. Μάλιστα. Για νομικού σκοπού. Και πόσο είναι το δάνειο. Νομίζω πλέον είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί και 3,5. 3 ή 2. Όχι. Και τα άλλα 3 τι είναι. Τα άλλα 3 είναι μαζεμένα. Πληρώσαμε κάτι, μετά πήραμε κάτι άλλο, δεν το πληρώσαμε. Τέτοια πράγματα. Μάλιστα. Και διακανονισμού δεν πληρώνετε εσεί. Τι διακανονισμού. Διακανονισμού στα 3 εκατομμύρια. Πάρε λίγο τον. Να πάρουμε λίγο το Σάκη το Χατζόπουλο, να σου πει από τον διακανονισμό. Πληρώνει, και τι είχε πληρώσει αυτό το μήνα. Πληρώνει, Και μόνο του. Μάλιστα. Τώρα. Τι να κάνει. Τα βρήκε. Σιγά σιγά τα μαθαίνουμε κι αυτά στον ΠΑΟΚ. Γιατί για 2-3-4 χρόνια δεν τα μαθαίναμε. Έτσι δεν πήγε όλα καλά. Μια χαρά. Μόνο ο Άρης χρωστάει. Σωστά. Γιατί, το ποδόσφαιρο ειδικά. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Είπε κανένας ότι ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ δεν χρωστάει. Όχι, αλλά δεν λέγαμε ότι χρωστάει και 6. Δεν είναι 6, ρε φίλε, είναι 3. Τα άλλα 3? Τα άλλα 3 του Σαββίδη. Τα άλλα 3 είναι του Σαββίδη. Βολεύει αυτό. Τυπικά χρωστάει. Ουσιαστικά πες ότι δεν χρωστάει, ας πούμε αυτό. Είναι περίπου 3 αυτά που χρωστάει. Ναι. Τυπικά. Ο Σαββίδης δεν έδωσε κάποια λεφτά προπέρσι, τα οποία αποτέλεσαν και το σημείο τριβής με την προηγούμενη κατάσταση, όχι του Κωνσταντινίδη, την προπροηγούμενη κατάσταση, το πόδι, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος. Του Κωνσταντινίδη δεν... Ναι, δεν έδωσε. Αυτό είχα και μπράβο, κάποια πράγματα μέχρι να και αντί να πληρωθούν τα χρέη, πληρώθηκαν οι διευκολύνσεις των παραγόντων. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ούτε γνωρίζω, αύριο στην εκπομπή σου. Ούτε το γνωρίζω, ούτε και να το μάθω δεν ξέρω αν μπορώ να το αποδείξω. Α. Τι εύκολο είναι αυτό, ρε φίλε. Πώς μπορώ να το αποδείξω. Αν ο Τσαλτίδης, ο πρόεδρος της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο σύμβουλος της ΚΑΕΠΑΟΚ, ο φούφουτος της ΚΑΕΠΑΟΚ, έχει δώσει 50 χιλιάρικα στην ΚΑΕΠΑΟΚ το 2007. Ναι. Και το 2018, μέσα από επίσημες καρτέλες, δεν λέμε να έχει κλέψει κάποιος, μέσα από επίσημες καρτέλες θα παίρνει πίσω αυτά τα χρήματα. Και όλο στοιχείο συμπίπτει. Πάρε πίσω τα χρήματα με μία είσοδο χρημάτων από την πλευρά του Ιβάν για να πληρωθούν υποχρεώσεις της ομάδας. Δεν είναι θέμα, δεν το αποδεικνύεις. Διάφορες υποχρεώσεις ήταν και αυτό. Ποια είναι η υποχρέωση? Το να πληρωθεί ένα ποσό σε κάποιον ο οποίος έβαλε χρήματα. Α, άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή, άμα ο Καρυπίδης αντί να πληρώσει τον Λάρσον που τον χρωστάει, ας πούμε, που τον έχει σε δόσεις και τα λοιπά, ή την κοινή. Άμα πάει και πάρει πίσω από τα 10 εκατομμύρια που έχει βάλει, φυσιολογικό. Και τα λεφτά να τα έχει δώσει άλλος. Τι να σου πω, ρε φίλε. Αναπτύσσεται ένα ωραίο project εδώ, χωρίς να το σχολιάζει τον ΠΑΟΚ πλέον και ο Κώστας Βασιλόπουλος σχολιάζει τον Άρη. Σχολιάζω. Πολύ καλό. Σχολιάζω την επικαιρότητα. Επικαιρότητα, σωστό, εννοείται. Η επικαιρότητα προέκυψε, δεν είπα. Μια εβδομάδα που κάνετε εκπομπή, δεν είπα τίποτα για όλα αυτά. Φυσικά. Αλλά υπάρχουν δύο συγκεκριμένες ειδήσεις. Μία προκύπτει από επώνυμη κατάθεση 6 εκατομμύρια που είπε ο κύριος Χατζόπουλος. Και η άλλη προκύπτει από μια μεταγραφή σε μια ομάδα που όλο το καλοκαίρι μας πρίξαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Έτσι. Σε σχέση με το ότι το Βέλεθ μας τον κλέβει ο Αλαφούζος, το project του Παναθηναϊκού, μας πρίξαν και οι φίλοι του Άρη. Που δεν κοιτάτε το project του Παναθηναϊκού που πήγε εκεί και έφερε τον Μπογιάτος και το ενώ εσύ πήρε το Μάντζιο. Και κάνεις μόνο σου τις μεταγραφές, Καρυπίδη, και είπα το πρωί. Στον ΠΑΟΚ, όσους τεχνικούς διευθυντές και να έχει, Ιβάν Γιωργάκης. Στον Παναθηναϊκό. Το τέλος της ημέρας. Από τότε που έχει γυρίσει ο Αλαφούζος. Αλαφούζος. Στην ΑΕΚ, δεν Ήβιτς και τα λοιπά, αλλά Μελισάν, okay, είναι λίγο πιο Ήβιτς, είναι λίγο πιο, φαίνει πιο ωραία. Ναι. Φαίνει πιο ωραία, δεν είναι τόσο άγαρμπη η κατά, αλλά έχω Μελισάν. Στον Άρη, ποιος, ο Άγγελος Άστονα, Διαμαντόπουλος, Κάρι. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Άρα σε όλες τις ομάδες. Σε ποιο αυτό. Μαγαζί αυτός που βάζει λεφτά δεν έχει την τελική απόφαση. Μα στον Άρη όμως κάναμε κουβέντα ότι θέλουμε τεχνικό διευθυντή, έλεγε εδώ ο κύριος. Έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε. Πώς θα πάει μόνος το Καρυπίδης και πώς ο Καρυπίδης. Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν οι ιδιοκτήτες. Εγώ δεν είπα πώς θα πάει μόνος του. Στον Άρη θέλαμε να λειτουργεί ο τεχνικός. Να πω όμως λίγο. Εγώ δεν είπα, περίμενε, εγώ δεν είπα πώς θα πάει μόνος του. Μην παρεμπνεύει τα λόγια μου, είπα ότι σε κάποια φάση θα πρέπει ίσως να κάνει μια τέτοια προσθήκη. Τι προσθήκη, αφού πάει κάτι όμως. Ενός τεχνικού διευθυντή. Αυτός τι να τον κάνει το τεχνικό διευθυντή, αφού μόνος το αποφασίζει. Δηλαδή να έχετε το τεχνικό διευθυντή για να είσαι ικανοποιημένος εσύ και όλοι οι υπόλοιποι και να νομίζετε ότι κάνει τις επιλογές ο τεχνικός διευθυντής ενώ τις επιλογές κάνει ο Καρυπίδης. Τουλάχιστον τώρα είναι ειλικρινής. Η ευθύνη είναι του Καρυπίδη. Να δεν θα κρυφτεί πίσω κάτι. Από τον Διαμαντόπουλο, δεν ωραία. Θα κρυφτεί πίσω από τον Χαριστέα, μαζί δεν σου. Θα κρυφτεί πίσω από καμία επιλογή. Αυτός κάνει τις επιλογές, αυτός θα πάρει το credit το δετικό ή το αρνητικό. Ωραία. Ξεκάθαρα τώρα όμως να σου πω λίγο κάτι. Παρακαλώ. Οκτώβρη μήνα. Μάλιστα. Δεν είναι νωρίς, έτσι όπως είναι η κατάσταση σε όλες τις ομάδες, εγώ θα σου πω.
να βγάζουμε κάποιο συμπέρασμα. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Έλεγε συμπέρασμα. Ρε παιδί μου, μου λες του Παναθηναϊκού ότι έγινε λάθος με τον Μπακιάτσο και αυτόν έφαγε. Εντάξει, τελείωσε. Στο τέλος θα φανεί τι ήταν είπα, σωστό και τι λάθος. Εγώ δεν είπα είναι σωστό ή λάθος. Εγώ σχολιάζω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι παράγοντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ξαφνικά εμείς επειδή παίζουμε πολύ football manager. Επειδή είδαμε. Δεν έχω παίξει τα ούτε εγώ. Ούτε τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει στο σημείο. Έφυγε πλέον ο προπονητής της κερκίδας. Πλέον αυτό είναι μπας κλάς. Ναι. Δεν υπάρχει προπονητής της κερκίδας πλέον. Πλέον είναι πρόεδρος. Πρόεδρος της κερκίδας. Δηλαδή δεν θα πάρεις αυτό τον παίκτη, θα πάρεις αυτό τον παίκτη. Ναι. Γιατί δίνεις 200 χιλιάρικα στο Ματίγια, έλεγε εδώ ο συνάδελφος. Εγώ είμαι στην κερκίδα. Δίπλα εκεί με εμένα. Δεν είμαι ιδέα. Όχι, Χρυσανθέ. Άλλο. Χρυσανθέ. Χρυσανθέ. Όχι, περίμενε. Ποιο φωνάζει. Μην ουρλιάζει, γαμώτη. Ναι. Ελάτε, παιδιά, καθίστε και εσεί. Ελάτε, καθίστε και εσεί. Ωραία. Καταλαβαίνω. Δεν φωνάζει. Έλα, πάλι κακά. Έλα, πάλι κακά. Το ξύλο δεν το. Έλα, έλα. Έλα, 12 και 10. Τον ακούω να φωνάζει. Δεν φώναξα, δεν φώναξα. Γυρνάω τώρα. Δεν φωνάζει, ουρλιάζει. Δεν φωνάζει. Μην ουρλιάζει. Έχω δυνατά μπάσα φωνή ζηλιάρι. Δεν είστε δεν έχετε τόσο δυνατή. Όχι, δεν είναι. Πήγαινε στο Παβαρότι FM, ρε βολάκι μου, άμα είναι. Σε ποιο? Στο Παβαρότι FM πήγαινε. Πήγαινε, ρε παιδί μου, να τελειώνουμε. Μα εξτρεβάει. Επειδή λέω τι αλήθειε. Ρε, τερματίζει το ραδιόφωνο, δεν ακούγεται. Δεν ακούγεσαι. Πάνε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Δεν ακούγεσαι, μια χαρά είμαι εδώ. Άνοιξε λίγο. Εσύ γιατί το έχει κατεβασμένο σε σένα και ανεβασμένο σε αυτό, να. Φοβάσαι για το όλα παουτάρι. Εδώ θα είσαι μόνιμος. Χάσεις τον 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Μην ουρλιάζεις. Επειδή ειρωνεύτηκε, πες του κάθε πότε πληρώνεις. Κάθε πρώτο μήνα. Έτσι. Ακούω συμπέθερε, μην ουρλιάζεις. Έχει δίκιο, είναι η πρώτη φορά που έχει δίκιο κόλκα. Δεν φοβάμαι. Εντάξει, έτσι δεν φεύγουμε και ελπίζουμε να μην μας διακόψετε. Να είστε καλά. Την επόμενη φορά θα δει όλο το ραδιόφωνο. Επειδή τις αλήθειες, έτσι. Τις αλήθειες που λέω. Δεν ξέρουμε τι λες, γιατί το καταλαβαίνουμε. Α, ωραία. Έχετε αντιληφθεί την εμπορικότητα και μπαίνετε όλοι να κλέψετε λίγο από την αστερόσκορα. Τώρα, κοίταξε. Για να τελειώσουμε, πρέπει να μπει και ο Βασιλόπουλος. Κώστα, είσαι εδώ για μια αντιπαράθεση. Σήμερα φώναξα. Δεν φώναζε τώρα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι σήμερα επίδυες. Το έχουμε πάρα πολύ τέτοιο. Νομίζω... Πολύ ανεβασμένοι όλοι, δεν ξέρω γιατί. Το κάνει ασυνείδητα. Όχι, δεν φωνάζει πολύ. Ανεβάζει τον τόνο τη φωνή σου. Αλλά είναι κάτι που σου βγαίνει από φυσικού σου. Δεν. Μα δεν είναι, αφού εδώ ακούγεται δυνατά, δεν είναι. Και για να συνεχίσω αυτό που έλεγα, εγώ δεν είμαι οπαδός. Χρήστον, ούτε εσύ είσαι οπαδός. Εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε ένα άλλο ρόλο. Δεν είπα για οπαδούς. Ναι. Είπα. Γιατί και οι δημοσιογράφοι το κάνουμε. Μπορούμε να έχουμε τη γνώμη μας. Είμαστε δυνάμοι ιδιοκτήτες. Ναι, μπορούμε να έχουμε τη γνώμη μας. Φυσικά. Αυτό σου λέει. Μπορούμε να έχουμε τη γνώμη μας. Άκου να σου πω κάτι. Μπορούμε και όχι μπορούμε, πρέπει να έχουμε τη γνώμη μας. Και πρέπει να εκφράζουμε και άποψη και να κρίνουμε σε εισαγωγικά, να κριτικάρουμε με την έννοια της κριτικής να μην είναι η αρνητική που έχουν οι περισσότεροι στο μυαλό τους. Να ασκούμε κριτική. Καλοπροαίρετα. Λοιπόν, θετή... Α, όχι. Καλοποαίρετα. Δεν είναι ανάγκη να είναι καλοπροαίρετα. Δεν είσαι υποχρεωμένο να είναι καλοπροαίρετα. Καλοπροαίρετα είναι ένα σχέδιο με τις ομάδες κτλ. Η κριτική δεν μπορεί να είναι καλοπροαίρετη. Καλοπροαίρετη. Η κριτική πρέπει να είναι αντικειμενική. Όσο μπορεί να είναι αυτό το αντικειμενική, όταν εκφράζεται μια υποκειμενική άποψη. Ναι. Δηλαδή, ζητάμε από όλους αντικειμενική κριτική με υποκειμενική άποψη. Ναι. Λέω όμως. Ναι. Στο κομμάτι αυτό. Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ειδικότερα στον Άρη. Στον Άρη έγινε αυτό λόγω και της λέσχης. Που ξαφνικά έγινε εν δυνάμει μεγαλομέτοχος ο κάθε ένας με το 100 ευρώ. Και εμείς μέσα, όλοι. Αλήθεια. Μετά λοιπόν από τη λέσχη, μας έμεινε αυτό το κουσούρι. Και θεωρούμε ότι εμείς μπορούμε να διώχνουμε προπονητές, να φέρνουμε προπονητές, να παίρνουμε παίκτες, να πληρώνουμε τους παίκτες με 10, όχι. Γιατί έφερε τον Λόπεθ και δεν έφερε τον Σαντίκου. Και δεν είναι ότι το λέμε. Είναι ότι το λέμε. Άχρηστε, λαμόγιο, κλέφτη, ψεύτη. Δεν είναι πολύ πλέον αυτή η ρεφίστα που μπαίνει στη δικασία να χαρακτηρίσουν τον Καρυπίδη. Εντάξει, από του χίλιου είναι οι πέντε. Δεν είπα για τον Καρυπίδη. Εγώ λέω γενικά. Γενικά μιλάω. Για όλα τα θέματα αυτά. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η ειλικρίνεια λοιπόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στο ελληνικό αθλητισμό είναι ότι καλό ή κακό τεχνική. Ερτρία εκεί, μπα και ακούσουμε τον υφυπουργό αθλητισμού. Τεχνικοί διευθυντές και τα λοιπά, δυστυχώς στην Ελλάδα, δυστυχώς λέω, γιατί έτσι πεθάνε, τι ψάχνεις αγόρι μου τώρα, τι ψάχνεις τα κομπιούτερ, εκεί μπροστά σου είναι, βάλ τα γυαλιά σου. Θέλω λίγο να... Βάλ τα γυαλιά σου. Είναι live, θέλω λίγο να το πας λίγο γρήγορα, μην αγχώνεσαι, θα το δούμε, δεν έχει να κάνει. Με ΟΤΕ, εκεί, με τον, όχι με αυτό το κομπιούτερ αγόρι μου, όχι.
Δεν θα μπορέσει να τα ακούσει. Τελείωσε. Τελείωσε η σύνδεση. Από το ΟΤΕ. Μέσω του ΟΤΕ η σύνδεση. Θα βάλει την ΕΤΡΙΑ, αγοράκι μου, φιλικό. Αλλά. Πάει τώρα τελείω. Όταν δεν έχει βγάλει ποτέ ζωντανό πρόγραμμα. από τη... και παρόλα αυτά, Λαφέρ. Επίση σύνδεση. Άντε, πάλι έτσι πάει να το κάνει. Ρε αγόρι μου, δεν θα ακούγεται. Πρέπει μέσω ΟΤΕ να το κάνει. Όχι, όχι. Πάμε. Πάμε. Και τώρα από του ΟΤΕ το κομπιούτερ. Ναι, αυτό ήθελα να βάλει σε ΕΤΡΙΑ. Αργά, Νίκο, μην βιάζεσαι. 104 πάντα. Απά χειροκίνητα, ένα-ένα προς τα πάνω. Όπως κάνει, όπως έκανε ο παππούς μου. Μπράβο, ένα-ένα. Τσακ, 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 τσακ. Για να το προλάβουμε. Τι είπα εγώ, 104, στο είπα. Αλλά δεν ήξερες να πατήσεις. 104, Νικολάκη μου. Από πιο κάτω, αγόρι μου, άλλο ένα. Μπράβο. Εδώ. Για να το δούμε λοιπόν. Σου είπα το 104, στο είπα. Ανέβασε το. Για βάλε να τον ακούσουμε. Την υπουργάρα. Την έχει να πει ο κύριος Αυγιανάκης. Μας έκρυψαν σήμερα ότι θα πάει στο παλέ και τα λοιπά. Το 2009 βρήκε συνεχιστές. Υπήρχαν και άλλες σκηνοθέτες που ακολούθησαν. Όχι. Νίκο, όχι. Δεν έχει να έχει αυτό. Σε ποιο είναι. Αυτό είναι, φίλε. Και ακόμα υπάρχει ενδιαφέρον. Στο ΟΤΕ. ΟΤΕ, Νίκο, αυτό που κάνει είναι Νόβα. Ωραία, εδώ. Για να δούμε λοιπόν. Σημαίνει ότι αυτομάτως μπράβο, Νίκο. Μπράβο, Νίκο. Αφενός και αφετέρου αναβαθμίζεται και το ίδιο το προϊόν, δηλαδή το ίδιο το ποδόσφαιρο. Σωστό. Άρα και θάλασσα από πίσω, ωραία, και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Είναι εντολή άλλων και κεντρικών και κυβουτρών τα ψάρια. Κύριε Υπουργέ, επειδή μιλήσατε για νέα project, αν δεν κάνω λάθος, εξαγγείλατε και την κατασκευή ενός ναυταφιλτικού κέντρου. Η Έλενα Ράφτη, τι ακριβώς κάνει στα. Μια από τις πατρίδες της χώρας μαζί με τα Γιάννενα και όχι μόνο. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα. Σύντομα θα έχουμε επίσκεψη στο νομό, περίπου στα μέσα του Νοέμβρη υπολογίζουμε, με την κυρία Αντωνίου και με τον Δήμαρχο, ώστε να τρέξουμε λίγο περισσότερο τα θέματα αυτά, σε συνεργασία και με τον τοπικό αθλητικό φορέα, που ομολογουμένως έχει κάνει δεν τα προλάβουμε τα πιο ενδιαφέροντα, τέλος πάντων. Έχει βγάλει κορυφαίους αθλητές, Ολυμπιονίκες. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι στα καραβάκια, είναι. Το έργο τους. Ο υφυπουργός. Ας επιστρέψουμε λίγο λοιπόν στο πρόγραμμα της ημέρας, το οποίο φέρατε ήδη σε πέρας στην Θεσσαλονίκη. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επισκεφτήκατε σχεδόν όλα τα ΕΑΚ κολυμπητήρια και όχι μόνο. Αφιερώσατε χρόνο στη Μίκρα. Ακριβώς. Καράβλο. Τι εικόνα αποκομίσατε από αυτές τις εγκαταστάσεις. Oh, λάθος αυτό που είπες τώρα, Αλφέρη. Θέλω να πω ότι οι διοικήσεις θα πάμε και αύριο. Στα καραβάκια τον βλέπω, εκεί στην Αρετσού κοντά. Νομίζω, έτσι όπως βλέπω το πλάνο. Τι δίνει στίγμα τώρα. Όχι, έτσι μου φαίνεται από το πολύ ωραίο πλάνο το οποίο δείχνει η ΕΡΤΡΙΑ. Δεν έχει. Φαίνεται στο βάθος οι 15 άτομα. Σταματήστε να ακούσω τον υπουργό. Η Έλενα, γιατί πάει η Έλενα μαζί. Αλλά και ο Τριαντάφυλλος ο Πέτρογλου, επίσης δικηγόρος, φίλος, πολύ μαχητικός, πολύ δουλευταράς, με εξαιρετικά στελέχη μέσα στις διοικήσεις τους. Έχουν κάνει άριστη δουλειά και σε σύντομο χρόνο άλλαξαν λίγο την ψυχνομία, την κουλτούρα, τον αέρα, το πνεύμα. Γίνεται δουλειά, λύνονται προβλήματα από τα μικρά τα καθημερινά, προωθούνται μελέτες, προγράμματα για ακόμα μεγαλύτερες βελτιώσεις που χρειάζονται οι εγκαταστάσεις μας. Όμως, να πούμε την αλήθεια. Είναι πολλές και κυρίως γερασμένες οι εγκαταστάσεις αυτές. Γι' αυτό και χρειάζεται μεγάλη, ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Τόσο με τις τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου μας που ήταν σήμερα στελέχη μαζί καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδίας, όσο και με την αναπτυξιακή εταιρεία Θεσσαλονίκης, όπου θα συνεργαστούμε μελετητικά. Εκεί θα τρέξουν μελέτες, θα πληρωθούν από εμάς, ώστε να οριμάσουν γρηγορότερα έργα σε μελετητικό επίπεδο. Εντάξει, Νίκο, φτάνει. Δεν είναι, δεν. Άμα είπε κάτι άλλο πιο πριν. Έχει το λίγο πίσω, μήπως και πει τίποτα άλλο. Γιατί είναι και λίγο πρόμο η κουβέντα. Η κουβέντα είναι καθαρά πρόμο. Είναι λίγο πρόμο. Αν πει και τίποτα για επιστροφή κόσμου, δεν μπορεί να. Να πάμε λίγο στα του Άρη. Τελειώσαμε με τα. Με τα υπόλοιπα, τα γύρω και νομίζω ότι. Βασικά δεν μπορεί να τελειώσουν ποτέ. Άρα βάλουμε μια ανωτελεία. Νίκο, αυτό είναι κακό, θεωρώ εγώ. Με τα θέματα του ΠΑΟΚ, Νίκο. Με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Για να πάμε λίγο στα του Άρη. Τι θες να σου πω. Καταρχήν να πω το εξής. Ναι. Ότι έφυγε πλήρης ημερών ο Μενέλαος Χατζηγεωργίου. Καλά κάνεις και το λες, ναι. Σωστά. Σωστό. Πρώην πρόεδρος του Άρη και αθλητής βέβαια επί σειρά ετών. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, και την προηγούμενη γενιά από τη δική μου έδωσε πάρα πολλά στον Άρη και είναι και ο πρόεδρος του Μπαράζ. Έτσι, έφτασε πολύ κοντά στο να καταφέρει να πάρει ένα πρωτάθλημα ο Άρης στη νεότερη ιστορία του. Και μεταξύ άλλων βέβαια ο Μενέλαος Χατζηγεωργίου είναι και ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που είδα
καθώς με ξεγέννησε. Ναι, ήταν ο μευτήρας της μητέρας μου και αυτόν και τον αδερφό μου, ο Μενέλαος μας έβγαλε και είδαμε το φως. Άρα είναι και υπεύθυνος για όσα τραβάτε, Νίκο Μοσκοβίτη. Εντάξει, ρε φίλε. Ο πρώην πρόεδρος. Όχι, ήταν και εξαιρετικός επιστήμονας, εξαιρετικός μευτήρας και άνθρωπος ο οποίος μάλιστα εκείνη την περίοδο βοήθησε και πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Γιατί ήταν και λίγο διαφορετικές οι συνθήκες και στα νοσοκομεία και τα φακελάκια και όλα αυτά. Είχε και πρόγραμμα Super League. Γενικότερα. Ενημερωτική εκπομπή σήμερα. Γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ. Mm-hmm. Να είναι καλά εκεί που βρίσκεται πλέον. Θα μας βλέπει και αυτός από ψηλά. Εγώ συγκινήθηκα και ιδιαίτερα γιατί ακριβώς σου λέω ότι ήταν και οικογενειακός φίλος του πατέρα μου και της μητέρας μου. Την Πέμπτη μέχρι τη 15η αγωνιστική. Ωραία, πες μας λίγο σε πάνω. Άρης Απόλλωνος Σμύρνης, Ζωσιμάδες. Ζωσιμάδες. Έχεις και τέτοιο βεβαίω και το ρεπορτάζ του Λαμπάου Τάρης, βέβαια, Σάββατο. Σάββατο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 8.30 ώρα την Κυριακή. Στο ΆΚΑ. Μια μέρα θα είμαι πρώτος με 5 βαθμούς διαφορά. Λάρης Άρης, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, 6 και 4 στο Αλκαζάρ. Τι ώρα? 6 και 4. Σάββατο. Ναι. Ωραία, κορμή και αυτή. Και πού είναι. ΠΑΟΚ δεν έχει την μέθα επόμενη. Δεν έχει ΠΑΟΚ, σωστό. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Ναι. Περίμενε λίγο. Σκάνδαλο Ολκής. Ωραία, πάμε πάλι. Σκάνδαλο Ολκής. Ναι, ναι. Διότι στον συναγωνισμό, ανταγωνισμό που υπάρχει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ευνοούνται οι δύο βασικοί συνδιεκδικητές του ΑΡ. Ναι. Το τίτλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή είσαι δεύτερος. Okay. Και αντί να κουραστείς με συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί έτσι θα λάβεις άλλωστε καμιά δεκαριά εκατομμύρια ευρώ για αυτόν τον λόγο. Σωστός. Θα λάβεις. Σωστός. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, να παίξεις με τη μία δεκάδα την Πέμπτη και με την άλλη δεκάδα την Κυριακή. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Έβδομη αγωνιστική. Περίμενε. Εσύ. Κάτσε, ρε, περίμενα. Περίμενε. Κάτσε. Έχει την ατζέντα του. Άπειρε. Μια κίνηση που προήλθε μετά από συνεννόηση των δύο συλλόγων. Αυτό ήθελε να καταλήξει. Άστρο το πει τον άνθρωπο. Έτσι. Γιατί ο άλλος άπειρος, ο πρωινός, ο Συνστέργιος Αναστασιάδης πήγε να μου την πει, άμα ήταν Ολυμπιακός και τα λοιπά, για τον Ολυμπιακό δεν θα φώναζε. Γιατί βγάζει μια ανακοίνωση, λέει ο Καρυπίδης, αλλά επειδή είναι Ολυμπιακός δεν τη βγάζει και ξεχνάει ότι η συνεννόηση υπήρξε ανάμεσα στους δύο. Με έτοιμα στη Λίγκα και τα λοιπά και όχι μια χαρά η Λίγκα μας και τα λοιπά μας τώρα. Τώρα κακός. Σας τηλεφωνώ το γραφείο του κ. Μάκη Κακάτση. Έλα Λινά, έλα Μάκη. Όχι, δεν είναι ανάγκη αυτή να συνεδέα. Τώρα λέω γιολόμετρα. Αυτοί άλλωστε ως νομικοί έχουν τον τρόπο να τα λύσουν. Δεν γινόταν μόνο και εσύ να παίξεις το παιχνίδι. Δεν γινόταν να γίνει το παιχνίδι. Πώς θα γίνει το μάτι. Αφού είναι αυτά τα 3-24 ώρα του ΚΑΠ και δεν συμμαζεύεται. Με κατεξαίρεση. Τι κατεξαίρεση. Αφού Πέμπτη παίζω. Πώς θα γίνει. Πέμπτη παίζω. Και για τους δύο ισχύει. Τι για τους δύο ισχύει. Και για τους δύο ισχύει. Ο Ολυμπιακός μπορεί να παίξει. Εγώ δεν μπορώ να παίξω. Ποιος. Θα γίνει μια μέρα πριν. Μια μέρα μετά. Ωραία. Έτοιμα στην UEFA. Ομόνια ΠΑΟΚ μια μέρα πριν. Θα αλλάξει τα δύο UEFA παιχνίδι του Europa League που τα έχει όλα πέμπτη. Θα πάει Τετάρτη για να παίξει ακόμη την Ομόνια. Γιατί δεν το έκανε εξ αρχή το σημείο στην UEFA αυτό όταν καταρτίζονταν το πρόγραμμα. Και πού ξέρει το σημείο εξ αρχή ή όχι. Δεν το σημείωσε. Το έκανε για να κάνει αυτό. Για να μην παίξετε. Ε? Τι. Συμφωνήσατε με τον Ολυμπιακό. Τα βρήκατε, τα συμφωνήσατε. Τα βρήκατε, τα συμφωνήσατε. Να μην παίξετε και οι δύο, γιατί φοβάστε το μεγάλο Άρη. Έτσι. Και δεν αντιλαμβάνεστε όμως ότι την ίδια στιγμή η ψυχολογική πίεση που θα έχετε βλέποντας το μεγάλο Άρη μόνο πρώτο εκείνη τη στιγμή και να απομακρύνετε. Νίκο, πολύ σίγουρος θα κερδίσει από όλα να μείνει το Σάββατο μετά από δύο εβδομάδες χωρίς παιχνίδι. Και από όλα να μείνει πρώτο παιχνίδι σεζόν. Δεύτερο. Δύσκολο Καβατζώνεται, καλά κάνει. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης επειδή είσαι το παθής. Δεν είμαι το παθής. Έτσι και δεν κερδίσεις. Εσύ μου βάζεις ταμπέλες. Έτσι και δεν κερδίσεις 3-0 αυτό το παιχνίδι. 3-0, να φύγετε όλοι. 3-0 ομάδα του Γιώργου Παράσκου πίσω άμυνα 12 άτομα. 13-14. Η ομάδα του Γιώργου Παράσκου άμυνα, αν βάλει και εμένα και είμαστε και 15, πάλι θα φάμε 3. Πάει κάνα 55-60 Νίκο η ομάδα του Νίκου Παράσκου να μην σηκώνεται 0-0 το παιχνίδι. Λάσπη στου Ζωσιμάδε κάτω, άντε βάλω γκολ. Φύγαμε τι λάσπε. 7η αγωνιστική. Είπαμε τα ίδια. Ωραία. Άρης Αστέρας Τρίπολης, Κυριακή 1 Νοεμβρίου. Και άλλη νίκη. 3 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα, σκάνδαλο. Και 5 και 4 το Πανετολικό ΠΑΟΚ. 3 η ώρα σε αυτό το παιχνίδι θα έχει κόσμο. 8η αγωνιστική. Θα έχει κόσμο σε αυτό το παιχνίδι. Είπε τίποτα, ναι. Δεν είπε. Τι μόνο για τα ΕΑΚ που ήρθε είχε να μας πει. Έλατε. 8η αγωνιστική. Βάλει σύνθηκε να ρωτήσει. Κυριακή 5 και 4 το Απόλλωνος Σμύρνης ΠΑΟΚ. 7.30 ώρα Άρης ΑΕΚ. 8 Νοεμβρίου. Ντέρμπι κορυφή. 9η αγωνιστική. Την 8η αγωνιστική θα πιστέψετε ότι πάω να πάρω το πρωτάθλημα, ναι. 9η αγωνιστική. Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 5 και 4 το Πανετολικό Άρης. 7.30 ώρα ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα. Δύσκολο μάτσα.
Παναθηναϊκό τι παίζω. Για πες. Ναι. Δέκατη αγωνιστική. Σάββατο 28 Νοεμβρίου, 7.30 ώρα, Άρης Ολυμπιακός. Εκεί θα καθεί η κορυφή μάλλον. Και ο ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Πολύ, πολύ να μειώσει τρεις βαθμούς. 5 και 4 συνέδρα της Λαμίας. Ενδέκατη αγωνιστική. Δύσκολο μάτς στη Λαμία. Σάββατο 5 Δεκεμβρίου. Ατρόμητος Άρης. Στις 5 και 4. Διπλό κορυφή θα γράψει εκείνη την ημέρα, Παπαδόπουλε. Μάλιστα. Και. Πού είναι. Θα πα στα Γρήνη να πάω εγώ στην Αθήνα. Εκεί έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να με ρωτάς, αυτό θα γίνει λογικά. Κυριακή 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου, ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, 5 και 4 στην Τούμπα. 12, είπαμε. Ατρόμητος Άρης, 5, μια μέρα πριν. Α, το Αγίου, τα κανόνισες, το Αγίου να... Σάβα. Τα κανόνισες. Βεβαίως. Με Σάβα Παντελίδη. Με Σάβα Παντελίδη. 12η αγωνιστική. Με πάρει τσελεπίδη. 12η αγωνιστική. Παραμονές στο γενεθλίο του Νίκο Παπαδόπουλου, 13 Δεκεμβρίου, Άρης ΠΑΟΚ 7.30 ώρα στο Κλεάνθης Μικελίδης. Τι μέρα είναι, Κυριακή και Κυριακή. Τσόλακ 0-2, απίστευτο. Απίστευτο, ναι. Λοιπόν, δε. Το Τσόλακ με 0-2, η μόνη σύνδεση που μπορεί να γίνει να βάζει αυτόν τον κόλ. Ο Τσόλακ! Λοιπόν. 13η αγωνιστική. 19 Δεκεμβρίου, Όφι Άρης 7.30 ώρα στο Γεντικουλέ. Ωραίο. Να πάω. Είναι κλασικό ταξιδινικό Παπαδόπουλο. Δεκεμβρίου είναι αυτό. 19 Δεκεμβρίου. Και αυτό θα πάω φέτος. Ωραία. Χριστούγεννα. Γιατί κάθε χρόνο στο Ηράκλειο πα εσύ. Δεν μπορεί να πάμε και οι δύο. Λοιπόν. Μούφα το Ηράκλειο. Αν έχει λεφτά να πληρώσει. Μια χαρά, εγώ δεν έχω θέμα. Λοιπόν. Σπίτι έχουμε. Και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 20 Δεκεμβρίου, 7.30 ώρα. Λοιπόν, 14η αγωνιστική. 1-1. ΑΕΛ ΠΑΟΚ Κυριακή 3 Ιανουαρίου, 5 και 4. Τι 3 Ιανουαρίου, ρε φίλε. Και 4 Ιανουαρίου, Λαμία Άρης, Δευτέρα. 4 Ιανουαρίου. Δευτέρα κιόλας. Δευτέρα, εμείς το κάναμε. Νίκο, θα λείπω. Λοιπόν, εμείς το κάναμε αυτό. Και 15η αγωνιστική εμείς μέχρι το εκεί. Το Λαμία Άρης 4 του μηνός, εμείς το κάναμε αυτό. Μην βγάλουμε παραπάνω 15η αγωνιστική. 5η 7 Ιανουαρίου Άρης Βόλος 5 και 4. Και 7.30 ώρα Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Αυτό. Να πούμε ότι αυτές οι ημερομηνίες βγήκαν Super League σήμερα εκτός απρόοπτου. Έτσι, γιατί έχουμε αλλάξει, και ένα κορονοϊό που είναι πάνω από το κεφάλι μας. Αλλά λογικά θα πάμε έτσι. Ναι. Με ημερομηνίες και ώρες των αγώνων. Okay. Εντάξει. Αυτό. Αγωνία για το μέλλον του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Έλα αυτό σουπεράκι. Έτσι. Του Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Απόλλωνα της Καλαμαριάς. Είναι Απόλλων Πόντου. Ναι, γι' αυτό το βάλαμε τις Καλαμαριές για να καταλάβουν όλοι. Μπαλτίδης. Έστραψε και ρώτησε. 10 φοράς και μία. Είσαι, κάτι πρόεδρε, ένα με την Team Bet που έχουμε μια κρεμότητα. Μήπως μπορείς να αρχίσω να ξεφωνίζω. Κρακ, λοιπόν. Δεν ξέρω αν αυτά είχες να πεις, Φιλέπ. 6 ώρα δεν πήγαμε. Δεν αφήσανε να πω κάτι άλλο. Είπα τους ζωσιμάδες. Ναι. Δεν υπάρχει επικαιρότητα αυτή τη στιγμή πέρα από τους ζωσιμάδες. Okay. Υπάρχει μια αύξηση με το κεφαλαίο που προανήγγειλε ο Θόδωρος Καρυπίδης. Mm-hmm. Συγγνώμη, γιατί βάλαμε το ρεπορτάζ από κάποιους και τα λοιπά. Λέει, το γράψαν, λέει, το γράψαν, λέει, το είπε ο Καρυπίδης. Ποιος θα μας το πει, ο Ιβάν Σαββίδης. Αυτό είναι τον γκολ που έφαγες. Ορφέας Κάνθης νίκησε ένα 0 τον Ηρακλή. Με κεντρινόμαυρα ήταν Ορφέας. Παύλα Αμπελοκύπων. Πέτρος Ανακούδης. Ακριτόπουλος. Πετράν. Ο Ακριτόπουλος είναι προπονητής του Ηρακλή τώρα δηλαδή. Πίστευτε. Ωραία. Δω τι είναι. Ο Αυκαιριάρα! Μια χαρά. Ορφέας Κάνθης νίκησε ένα 0 τον Ηρακλή. Ποιον Ηρακλή. Αμπελοκύπων. Δεν γράφει. Γιατί όπως σωστά επεσήμανε ένας φίλος Αριανός το πρωί, όταν πηγαίνανε, λέει, ήταν Ηρακλή Θεσσαλονίκη, τώρα γινούσαν ένα μπελοκύπων, επειδή χάσανε. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Okay. Αυτό που πέσει από κάτω, τι είναι. Το χαλί μας. Το χαλί. Δώστε λίγο, δώστε λίγο, θα τα ακούσει η Βλάνα. Το παίζει και ο Νίκος Μουτσινάς, να ξέρεις. Από εμάς το άκουσε και το πήρε. Από εμάς ο Μουτσινάς άκουσε το. 100%. Το είπε κιόλας άλλωστε. Ποιο? Το που, που έγινε επιτυχία, πες το. Το αμάρτησε μαζί, μαζί μου κιόλας. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Και είπε, τα άκουσα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, αθλητικό, και δεν λέει ότι το άκουσε το Λίμπερο. Ναι, okay, ναι. Λες, αθλητικό. Στον αθλητικό Λίμπερο. Δεν το θυμόταν αθλητικό. Μωρέ. Ναι, δεν το θυμόταν όντως, δεν είπα ότι το έκανε επιτυχία. Και μετά το. Νίκο, το βγάλουμε καμιά φορά, λες, εδώ στην εκπομπή. 100-0, τον πάρουμε. Έλα, Νίκο. Πάρε λίγο, Μουτσινά. Θα έχει πολλά να πει σε αθλητικό ραδιόφωνο. Ποιο το χάσε αυτό, ρε. Ένα του Ηρακλή. Ο Τσίτας. Ο Θωμάς Τσίτας. Πέναλτι. Και το έχασε. Σε πλαστικό παίζει. Συγγνώμη, έδωσε πέναλτι υπέρ του Ηρακλή να κάνει χέρι ο επιθετικός. Δεν ξέρω, παιδιά, έδωσε πέναλτι. Δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχασε ένα 0 Ηρακλής Αμπελοκήπων. Έτσι γράφεται. Ηρακλής Αμπελοκήπων. Δεν ξέρω ότι είναι Ηρακλής κανονικός Ηρακλής Αμπελοκήπων. Ξέρω ότι έτσι γράφεται. Ηρακλής Αμπελοκήπων που συνεργάζεται με τη Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Μια χαρά. Μια σύμπραξη. Μια χαρά. Αυτό τι είναι. Έχει όμω την ώρα που πάει. Έχει, ναι.
Γάμα εθνική, ρε φίλε. Καλαμάδα και Αστέρο Βλαχιώτη. Βέβαια, επιμέλεια Γιάννη Βοητσίδη. Το Γιάννη. Συγγνώμη. Ρεπορτάζ Λευτέρης Αρελάκος ο γνωστός. Ναι, 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 ο γνωστός. Και ναι. Κάνει ρεπορτάζ Καλαμάτα Αστέρα Βλαχιώτη. Ναι, Χρυσανθέ, φυσικά και κάνει. Παίρνει, έρχεται ένα καινούργιο παιδί μέσα. Δεν παίρνει. Κάνουν αυτοί που είναι εκεί πέρα 30 Καλαμάτα, χρόνια. Καλαμάτα, πάμε στο Βλήδη, έπαιξε. Ας αν είσαι μια θέση να πάρει και κανένα 30 χρόνο μέσα. Να πάρει κάποιο. Να αλλάξει λίγο το τέτοιο. Δεν έχει τα φυσικά προσόντα. Λοιπόν. Αυτά με το Χρυσανθέ. Αλλά τώρα! Με φόρμα. Να φύγω. Με yeah. φόρμα. Σε περιμένουμε μέσα, Χρυσάνθε. Να πάμε και ένα διάλειμμα. Γιατί έχουμε συνάντηση. Διάλειμμα τώρα. Έχουμε συνάντηση. Πήγε. Συγγνώμη, με τρομάζει αυτό με του διευθυντέ. Έχουμε συνάντηση, οι διευθυντέ. Να αποφασίσουμε και το μέλλον. Βρείτε το, δεν ξέρω. Παιδιά, βρείτε το, δεν ξέρω. Ωραία. Άντε, βγάλετε τον Κώστα τώρα να τα πει όλα. Ναι, θα τον έχουμε μετά τι 6. Μετά τι 6. Ναι, ναι. Ωραία, άρα θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Τον κόσμο το φάγαμε σήμερα. Τέλο πάντων. Πάει ο κόσμο. Okay. Πραγματικά στο τελευταίο κομμάτι, δεν πειράζει. Κάνει ντου ο καθένα μέσα, κατάλαβε, δεν μπορεί να βγει ο κόσμο να πει. Ωραία. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Μισά ώρα στο τέλος, όμως, θα μετά τι 6 με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Αθλητικό Λίμπερο 107,4. Σαν το σκύλο με τον γάτο Νίκο Μοσχοβίτη, Νίκο Παπαδόπουλο στα μικρόφωνα τη εκπομπή. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι του σημερινού διόρου. Σήμερα έχει επικαιρότητα. Παρότι έχει επικαιρότητα. Δεν είχε το Σαββατοκύριακο παιχνίδι. Είναι σωστό, η αλήθεια. Σωστό. Αλλά είναι ημέρε τέτοιε που έχει πράγματα να πούμε, ειδικά σε του ΠΑΟΚ. Οπότε θα πάμε σε λίγο να ακούσουμε τον Κώστα Βασιλόπουλο. Φυσικά η επικοινωνία μα μαζί του είναι μια προσφορά από το Regency Casino. Όπως λέγαμε, μπορεί να είναι Σαββατοκύριακο που δεν είχε αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν βαριέσαι. Ποτέ. Είναι η αλήθεια, ναι, ποτέ. Ναι. Και έχει διάφορα πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Καλησπέρα Κώστα, τι γίνεται? Γεια σου Κώστα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα. Η λέξη βαρεμάρα και ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να συναντηθούν ποτέ. Έτσι. Νομίζω από τις 365 μέρες του χρόνου να είναι οι 5 που μπορεί να βαρεθείς και να πεις ότι δεν έχει τίποτα. Ναι, πολλές είπα, ε. Ναι, είπες θα δεις εκτάκτη, έτσι δεν είναι πέντε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να βαρεθείς ποτέ και για κανένα λόγο. Γιατί πάντα θα υπάρχει και ένα θέμα προς συζήτηση. Είτε αυτό θα είναι ευχάριστο, είτε θα είναι δυσάρεστο, είτε θα έχει ουσία και νόημα η συζήτηση, είτε δεν θα έχει. Γενικότερα εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η φασαρία που γίνεται και όλη η σκόνη που έχει σηκωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι προϊόν της απογοήτευσης που υπάρχει στον οργανισμό του ΠΑΟΚ για τον αποκλεισμό από τους ομίλους του Champions League, που ήταν ένα σοκ κατά ψέματα αρκετά μεγάλο. Πάνω στο οποίο πάτησαν όμως άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν στη γωνιά πάντα την αποτυχία του ΠΑΟΚ για να δημιουργήσουν κλίμα σε βάρος της ομάδας και σε βάρος των προσώπων της. Και πέρα από το γεγονός αυτό υπάρχει και η στάση της ΠΑΕ, αυτή η αιώνια στάση, ψάχνω τις κατάλληλες λέξεις για να μην αδικήσω και κανέναν, αλλά αυτή η τάση σιωπής, αυτή η τάση χαμηλών τόνων, αυτή η τάση του άστος να λένε, επιτρέπουν σε όσους ζουν από τις αποτυχίες του ΠΑΟΚ, δεν αναφέρομαι σε φιλάθλους, αναφέρομαι σε επαγγελματίες του δικού μας χώρου, να το τεντώνουν το θέμα και να δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες τελικά αποβαίνουν σε βάρος της ομάδας. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι σε περιόδους μεγάλης κρίσης ακούμε όργια σε βάρος του ίδιου του ΠΑΟΚ, σε βάρος των ανθρώπων που αποτελούν τον ΠΑΟΚ, είτε πρόκειται για την ιδιοκτησία, είτε για τη διοίκηση, είτε για άλλες οργανικές θέσεις. Και ξαναλέω, όλοι αυτοί βρίσκουν έδαφος από τη σιωπή της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία δεν φρόντισε το τελευταίο χρονικό διάστημα να επικοινωνήσει με τον κόσμο. Εγώ δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει κάθε εβδομάδα να δίνει συνέντευξη τύπου και να εξηγεί τι έκανε, γιατί το έκανε, πώς το έκανε, πόσο το πλήρωσε, γιατί το πλήρωσε. Προς Θεού. Αλλά μια-δυο φορές το χρόνο, είτε η ομάδα έχει επιτυχίες είτε αποτυχίες, θεωρώ ότι είναι υποχρέωση της ΠΑΕ να επικοινωνεί με τον κόσμο και να δίνει μια επίσημη τοποθέτηση, μια επίσημη κατεύθυνση και στη συνέχεια οι φίλαθλοι να μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους χωρίς να επιτρέπουν σε κανέναν να τους παρασύρει σε ένα κυκαιώνα παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της αλήθειας που βλέπουμε πού έχει οδηγήσει. Mm-hmm. Έχουμε ακούσει τέρατα και σημεία τις τελευταίες ημέρες και αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι βοηθά την ομάδα σε κανένα τομέα. Αντίθετα, διωγγώνει προβλήματα που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν. Αλλά αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν οι απορίες που έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα να απαντηθούν.
έτσι ώστε να υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό των φιλάθλων. Όπως είναι το FFP, ας πούμε. Τι γίνεται με αυτό το περίφημο FFP, ας πει κάποιος επίσημα. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει οι δημοσιογράφοι να μεταφέρουν μόνιμα τέτοιες ίδιες πληροφορίες. Είτε είναι σωστές οι πληροφορίες τους, είτε όχι. Και σε αυτό, Κώστα, με το FFP, επειδή πολλές φορές έχει να κάνει νομίζω και με ένα κομμάτι εταιρικό, έτσι. Δεν είναι ανάγκη να μεταφερθεί ακριβώς ότι ήταν 5 ευρώ, τώρα είναι 3, τώρα χρωστάμε 2 και πέσαμε. Νομίζω ότι μπορεί να εξηγηθεί με ένα πολύ απλό τρόπο για να καταλάβουν όλοι πού ήταν, πού είναι και τι θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα. Και διόρθωσε με αν κάνει λάθος. Η τελευταία φορά που είχαμε έτσι δημόσια τοποθέτηση ανθρώπων του ΠΑΟΚ δεν ήταν στην παρουσίαση του Φερέιρα. Στην παρουσίαση του Φερέιρα και μετά στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σωστά, ήταν Γενική Συνέλευση, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, σε αυτά τα δύο είναι που λες. Ναι. Ναι, ωραία. Και τελειώνει μια μεταγραφική περίοδος. Θα μπορούσε να είχε ανακοινωθεί από πολύ νωρίτερα μια συνέντευξη τύπου του Ρέμπε, όπως έγινε, του προπονητή. Γιατί για μένα πρέπει να δώσει ο προπονητής κάποιες απαντήσεις. Δεν θα μπορέσει ο Ρέμπε να καλύψει το 100% των ερωτήσεων ή των απορριών που υπάρχουν. Γιατί τα θέματα είναι αρκετά. Ναι. Κάποια θέματα που δημιουργήθηκαν από την παρουσία του Ρέμπε, με την παρουσία του Ρέμπε δηλαδή από τον Ιούλιο, και κάποια που προϋπήρχαν. Πρέπει να δοθεί στον κόσμο μια συνολική εικόνα, έστω είπα δύο φορές το χρόνο. Να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος τι γίνεται επίσημα και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Μπορεί να μην είναι θετικά και να μην ικανοποιηθεί ο κόσμος αυτά που θα ακούσει. Δεν υπάρχει ότι και καλά θα ικανοποιηθεί, αλλά όταν υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση, είναι μια επίσημη τοποθέτηση. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσεις. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση από το στόμα του τεχνικού διευθυντή. Τι να πεις, ότι μας είπε ψέματα ή ξέρω εγώ είπε τη μισή αλήθεια. Okay. Ό,τι θέλεις πει, αλλά θα έχει το κόσμο τη δυνατότητα να κρίνει και να βγάλει συμπεράσματα. Έχοντας πατήσει, όπως και εμείς οι δημοσιογράφοι, πατώντας πάνω σε επίσημες τοποθετήσεις. Ναι. Γιατί τώρα, με αυτό το χαμό που επικρατεί, δεν μπορεί να καταλάβει και ο φίλαθλος τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Κοντά στα ξερά και κοντά και τα χλωρά. Όταν η κατάσταση είναι τόσο ρευστή και τόσο δυσάρεστη. Υπάρχουν απορίες. Τι έγινε με το Μάτσος. Εδώ και πόσο καιρό, την προηγούμενη εβδομάδα, αυτά τα λέγαμε. Ναι. Τι έγινε με το Μαουρίσιο. Γιατί πουλήθηκε το... Γιατί δεν αποκτήθηκε ένας παίκτης στα χάφη. Και ήρθε η ώρα να πάρει θέση η ΠΑΕ. Και νομίζω ότι, όχι ήρθε, καθυστέρησε χαρακτηριστικά να πάρει θέση η ΠΑΕ δια των εκπροσώπων της στην προκειμένη περίπτωση του Όλα Φρέμπε για ό,τι έχει συμβεί στην ομάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα και κυρίως από το τέλος των play-off και μετά. Γιατί τότε σηματοδοτείται η νέα εποχή, η δημιουργία του νέου ΠΑΟΚ με την ολοκλήρωση των περσινών play-off. Ναι. Στα επιμέρους θέματα τα οποία είναι στην επικαιρότητα, δηλαδή τα τελευταία 24 ώρα πολύ κουβέντα για το Μαουρίσιο και την μετακόμιση του στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό, μια υπόθεση που νομίζω ότι ο ίδιος ο ΠΑΟΚ την ξαναέβαλε στην επικαιρότητα με εκείνη την κουβέντα που έκανε πριν λίγες ημέρες. Ναι, οκ, κοίταξε. Με το τέλος της γραφικής περίοδου δεν βρήκε αυτό που έψαχνε ο ΠΑΟΚ, αυτό που ήθελε. Έκανε μια συγκεκριμένη χαμηλού οικονομικού επιπέδου πρόταση στον Μαουρίσιο για ανανέωση. Τόσο αποφελογούν τον Μαουρίσιο ότι πρέπει να του δώσουν. Και καταλαβαίνω γιατί αυτό θα πρέπει ότι θα είναι με πτώ. Ο ΠΑΟΚ κοστολόγησε τον Μαουρίσιο και έδωσε 400.000 το χρόνο. Ο Μαουρίσιο παρεξηγήθηκε. Ο δικαίωμά του είναι. Και του Μαουρίσιο δικαίωμα είναι να παρεξηγηθεί, αλλά και του ΠΑΟΚ δικαίωμα είναι να προσδιορίσει την αμοιβή του παίκτη σε ένα συγκεκριμένο ποσό. Δεν κατάλαβα. Γιατί τι άλλο να κάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να πει στον Μαουρίσιο πώς θα θέλει να παίξεις. Και δεν αναφέρουμε μόνο στον Μαουρίσιο, αναφέρουμε στον κάθε ποδοσφαιριστή. Τον κοστολόγησαν στις 400.000 ευρώ. Καλώς κακώς θα κρυθεί και αυτό. Ο Παναθηναϊκός του έδωσε 300.000. Νομίζω ότι επέγραψε τον Παναθηναϊκό. Επιλογή του Μαουρίσιο. Ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής είναι και έτσι θα πρέπει να κρίνεται ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ο ΠΑΟΚ τον τίμησε στα 3 χρόνια συνεργασίας. Ο Μαουρίσιο εισέπραξε περισσότερο από 4,5 εκατομμύρια ευρώ σε 43 χρόνια. Πήρε πρωταθλήματα, πήρε κύπελα, κέρδισε το χειροκρότημα των φιλάθλων, την αναγνώριση, μια θέση στο βιβλίο της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Και τώρα επέλεξε, παρεξηγημένος από την προσφορά του ΠΑΟΚ, να πάει στον Παναθηναϊκό με λιγότερα χρήματα. Κρίνεται και ο Μαουρίσιο. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τι κάνει μια ανάρτηση. Δεν πέρασαν οι εφιάλτες τις τελευταίες μέρες. Εδώ τα πράγματα μπερδεύονται.
Δεν μπερδεύονται πολύ. Και θέλω να αποφύγω να τοποθετηθώ, γιατί αυτού του είδους οι καταστάσεις για μένα είναι πολύ κεντρινές και πολύ έτσι μίζερες για να γίνονται συζήτηση. Πώς ένα κάποιος που εισέπραξε 4,5 εκατομμύρια ευρώ στα 3 χρόνια μπορεί να έχει ζήσει έναν εφιάλτη. Όταν ο κόσμος ψάχνει 1 ευρώ να πάρει γάλα για τα παιδιά του. Κώστα, το κλίμα αυτό πώς πιστεύεις ότι μπορεί να αρχίσει να αλλάζει, γιατί δεν μπορεί να πω ότι θα αλλάξει σίγουρα μια στιγμή στην άλλη. Τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει για να αλλάξει λίγο σταδιακά το κλίμα, γιατί όντως η περιραίωση ατμόσφαιρα είναι πολύ μίζερη. Νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός ήταν ο πιο σωστός. Έτσι. Είναι μίζερη η περιραίωση ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα. Απαντήσεις στα έμπλεκα ερωτήματα και στις απορίες που έχουν δημιουργηθεί στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και η πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας. Στις τρεις διοργανώσεις που είναι στις δύο εγχώριες, το πρωτάθλημα και το κύπελο και τους ομίλους του γύρω πάλι. Είναι μια συνάρτηση. Πρώτα απ' όλα να απαντηθούν τα ερωτήματα, επαναλαμβάνω, και οι απορίες που έμπλεκα υπάρχουν, όχι αδικαιολόγητα, δικαιολογημένα. Και στη συνέχεια η πορεία της ομάδας. Κατάταξε με τα ιδιακοπή, δημιούργησε, επέτρεψε σε όσους ψάχνουν το κακό για να προωθήσουν στον ΠΑΟΚ, επέτρεψε σε αυτούς τους ανθρώπους να δημιουργήσουν καταστάσεις πολύ μεγάλες. Ευτυχώς είναι λίγοι, αλλά η ζημιά που προκάλεσαν είναι μεγάλη. Και εδώ ξαναεπαναφέρω το θέμα των ευθυνών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αφήνει περιθώρια σε αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα να τα διωγγώσουν και να δημιουργήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Και θεωρώ ότι τώρα το κατάλαβαν στον ΠΑΟΚ καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Πόσο πριν διωγγώθηκαν κάποια θέματα. Δηλαδή έχουμε ακούσει όργια τις τελευταίες ημέρες, ανακρίβειες και αναλήθειες, οι οποίες έχουν προκαλέσει σε πολύ κόσμο πολύ μεγάλη απορία. Ναι. Κώστα, και για να κλείσουμε με αυτό, 16 Οκτωβρίου τελειώνουν και οι ελεύθεροι. Νομίζω, ναι, 16 Οκτωβρίου πρέπει να είναι η τελευταία ημέρα των ελεύθερων μεταγραφών. Κάπου διάβασα, κάπου διάβασα ότι θα δοθεί μια μικρή παράταση λίγων ημερών. Κανονικά 15 είναι. Ναι, okay. 10 μέρες με την ολοκλήρωση της κανονικής μεταγραφικής περίοδου. Ή 15 τελειώνει ή λίγες μέρες μετά. Υπάρχει μια πίεση γενικότερα να δοθεί μια μικρή παράταση, όχι στην Ελλάδα μόνο, έτσι και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των παιχτών που έμειναν ελεύθεροι το καλοκαίρι, αυτή την εποχή του κορονοϊού, και δεν βρίσκουν ομάδα για να... δεν βρίσκουν συμβόλαιο, δεν υπάρχει ζήτηση, δεν υπάρχει προσφορά και θα μείνουν πολύ ελεύθεροι. Δεν θα κοίταξε να δείξει ο κορονοϊός την συντριπτική πλειοψηφία των πανδημία γενικότερα μάλλον, τη συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων της επηρέασε. Την επηρέασε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχει πέσει ο μέσος όρος αμοιβών των ποδοσφαιριστών. Η στροφή που έκανε ο ΠΑΟΚ σε δικά του παιδιά, τον Τζόλι, τον Μιχαηλίδη, τον Τζιγάρα, ελπίζω αύριο μετάβριο, την έκαναν και άλλοι σύλλογοι στην Ευρώπη, όσοι τουλάχιστον είχαν τη δυνατότητα να αντλήσουν πάνω από τις δικές τους δεξαμενές. Και αυτό άφησε πολλούς, κυρίως μεγάλης ηλικίας ποδοσφαιριστές, ελεύθερους. Δηλαδή τώρα υπάρχει το παράδειγμα του Μουλέν, τι πιο χαρακτηριστικό. Παίχτη που ο ΠΑΟΚ δαπάνησε πριν από 3 χρόνια 1,3 για να αποκτήσει, νομίζω πήγε σε ομάδα τοπικής κατηγορίας να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι ένα τεράστιο θέμα για αυτό τώρα. Αλλά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα σαν αυτό του Μουλέν. Ο Ρομπίνιο γύρισε στη Βραζιλία, ας πούμε, να παίξει ποδόσφαιρο, έτσι, για το τίποτα. Απλά για να συντηρηθεί. Προφανώς αυτό που θέλεις να με ρωτήσεις είναι όμως τι θα κάνει πάντα. Ναι, αν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, σίγουρα ότι, ρε παιδί μου, το ρόστερ έκλεισε. Σίγουρα όχι, δεν πάντα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ρόστερ έκλεισε σίγουρα. Ναι. Όχι. Υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες, λιγότερες από 5%, ίσως και λιγότερες από 2%, να κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ για παίκτη ελεύθερο τις επόμενες ημέρες. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, αν δεν το αποκλείω όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να δημιουργηθεί. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 καυτά ονόματα στη λίστα των ελεύθερων. Απλησίαστα. Δεν ξέρεις όμως πόσο απλησίαστη θα είναι αυτοί οι παίκτες τα τελευταία 24 ώρα που θα έχουν δυνατότητα να συμφωνήσουν με κάποια ομάδα. Δηλαδή πολλές φορές κάποιος ξεκινάει τα 3 εκατομμύρια και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει προσφορά, μπορεί να συμφωνήσει και στο ένα. Τώρα αν πάω, μπορεί να... λέω ένα παράδειγμα, δεν λέω δεν το πάω.
Αν λοιπόν κάποια από τα καυτά ονόματα πεσκίσασταν ελεύθερον ρίξει τις απαιτήσεις του σημαντικά στις επόμενες ημέρες, δεν αποκλείω να υπάρξει κίνηση στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Κώστα. Ωραία. Θα είμαστε σε επαφή και τις επόμενες ημέρες. Θα έχουμε επικαιρότητα, είναι αλήθεια. Παράπονο δεν έχουμε. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Βασιλόπουλο. Έτσι, όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με την επικαιρότητα και και το σχολιασμό της. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι στα του ΠΑΟΚ έχουμε διάφορα πράγματα να συζητήσουμε καθημερινά. Οι γραμμές ήταν χθες από τώρα. 2310-287-888 για να κάνουμε κουβέντα μαζί σας. Σήμερα δεν τα πήγαμε καλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά υπάρχουν και μέρες που έχουμε το σχολιασμό. Έτσι, τώρα σήμερα είχε πραγματάκι. Ο Χρήστος μας έκανε τον ντου. Είχαμε να πούμε και με τον Κώστα αρκετά. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7 παρέα. 2310-287-888 για να κάνουμε κουβέντα και μαζί σας. Την Τετάρτη στις 3 θα γίνει συνέντευξη τύπου του Αλαφρέμπε. Όπως και το κάνουμε, ένα ενδιαφέρον το έχει το τι θα πει. Θα τον ακούσουμε και πρώτη φορά. Γιατί. Δεν νομίζω να έχει τοποθετηθεί γενικότερα. Κάποιες δηλώσεις του, νομίζω μέσα στην εγγραφική περίοδο, είχαν γίνει στη Γερμανία. Δεν θυμάμαι. Του πήρε το ΣΒΑΜ. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα τον ακούσουμε και όπως και το κάνουμε, θα έχει ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Το τι θα πει, τι θα εξηγήσει. Πάνε κάτσε από εκεί στην άρθρα, δεν είναι πρόβλημα. Το έχουμε από εδώ. Εντάξει, μην νομίζεις. Ο Ιχολέπτης είναι καλός. Τα ξέρει αυτά. Εντάξει, τι έχουμε, Νίκο. Αυτά είναι σχόλια, φίλε. 10 λεπτάκια δεν μπαίνει μέσα εκεί πέρα και. Είναι πολύ δυνατά. Τι? Είναι πολύ δυνατά. Αυτό σου λέω, για κουφό είναι αυτά εκεί πέρα, ρε. Ο Ζάχος μεγάλο. Κάτσε, ο Ζάχος, ο παλιοσυμπέθερος. Περίμενε λίγο, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Κάπως θα κατέβει. Για δες λίγο από εδώ, μήπως γίνεται το καλύτερο. Όχι, εντάξει, θα την παλέψω, δεν θα μου. Όχι, έχει πρόβλημα από εκεί, δεν έχει. Τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς. Ναι, σε ποιον, Νίκο? Σε ένα γραφείο στον Αριστοτέλους, όπου μας ακούνε. Βέβαια. Και στηρίζουν τα παιδιά. Παντού. Παντού μας ακούνε, Νίκο. Ακούνε γιατί θέλουν. Από άκρη άκρη της Ελλάδας και του κόσμου. Γιατί θέλουν να ακούνε την αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι, επειδή Νίκο. Λοιπόν θέλω να ακούν την αλήθεια. Αλλά ξαναλέω, αυτά είναι σχόλια, φίλε. 10 λεπτά. Έτσι πρέπει. Επικαιρότητα, συζητήσαμε, τελειώσαμε. Να βγάλουμε γραμμούλες. Όχι, μπαίνει ο άλλος μέσα, ξεκινάει να μου πει για το Μαουρίσιο, για την ΚΑΕΠΑΟ. Και στο τέλος θα μου λέει 5 λεπτά για τον Άρη. Κατάλαβες. Και επειδή περνάει δύσκολες μέρες το άτομο που έστειλε το μήνυμα, εγώ τη λύση την έδωσα. Ωραία. Την κρατάει και προχωράμε να ανοίξουμε γραμμές. Τι κάνουμε. Οι γραμμούλες. Οι γραμμούλες είναι ανοιχτές. Ακούστηκε ο Ζαλίδης, δεν ακούστηκε ο Ζαλίδης. Τελειώσαμε. Ναι, ναι. Πάμε. Ναι. 2-3-10-87 και 10 κουτάρια. Έτσι. Το τηλεφωνικό κέντρο περιμένει και εμείς περιμένουμε για να πάρουμε τις γραμμούλες. Λοιπόν, μέχρι και τις 7 που θα είμαστε παρέ. Θες να έρθεις από εδώ. Όχι, ρε, καλά είμαι. Εντάξει, καλά είσαι εδώ. Το έχω. Μια χαρά. Το έχω, μην αγχώνεσαι. Είναι πολύ δυνατά. Ναι, ρε, σου λέω. Εκείνα είναι χειρότερα. Δεν ξέρω. Εγώ πήγα να φύγω από εκεί χωρίς αυτιά. Κανονικά. Φυτάκι μου δηλαδή. Ναι. Μανούλα το δικό μου, το ακουστικάκι μου. Μανούλα ναι. Μου. Ναι. Νίκο έχει Κλάτενμπεργκ. Έχει Κλάτενμπεργκ. Θα το βάλουμε, θα το ακούσουμε. Τι είναι αυτό, περίμενε λίγο. Έχει δηλώσει του τέτοιου. Του Φρίντι Λάιντ Κλαριφικέισον. Εδώ, όχι, δεν είναι. Έχει και δηλώσει του Μπεναλουάν στο κανάλι στο Λαμπαουτάκι. Θα μπείτε να τη διαβάσετε. Έλα, όντως. Να τις δείτε κιόλας γιατί είναι βίντεο. Ναι, ποιος είναι? Ναι. Πού είσαι? Ελάτε, ρε παιδιά. Τι έγινε? Ελάτε. Τα άλλη σε αυτές σας κάνω. Ήμουν σίγουρος. Δεν περιμένω, δεν λέω να μην ασχοληθώ. Ήμουν σίγουρος ότι θα βγεις μετά το Χρύσανθο, να ξέρεις. Έλεγα μόλις σε περίπτωση που ήμουν σίγουρος ότι μετά τις τοποθετήσεις του Χρύσανθου θα έβγαινες εσύ πρώτος, να ξέρεις. Ναι, βασικά το ανάντεξα κανένα λεπτό. Δύο μετά άλλαξα. Πήγα στο Focus, πήγα στο μεγάλο Πετρουλάκι. Δεν άντεξα να ασχολείται για τον ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Και έρχομαι και λέω, η λέξη αγαθός ή η λέξη αφελής είναι μηνύσιμη. Ανάλογα την ερμηνεία της. Ανάλογα την ερμηνεία της. Καλός και αγαθός. Αγαθός ή αφελής. Εντάξει, αφελής όλοι είμαστε, όλοι μπορούμε να βρεθούμε. Δεν είναι? Ναι. Δεν είναι κάτι το μηνύσιμο. Ναι, και έρχομαι και λέω για τον άνθρωπο, ή αγαθός και αφελής είναι με αυτά που λέει για τον ΠΑΟΚ, ή έχει κάποια σκοπιμότητα. Δεν ξέρω τώρα με το νου του τι σκοπιμότητα έχει, τι θέλει να αποδείξει. Οφείλεις ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει λεφτά, ότι δεν κάνει μεταγραφές. Σε μπριζώνει Νίκο, σου βάζει μπρίζες κάθε φορά. Νίκο Παπαδόπουλε, ξέρεις πόσα εκατομμύρια μεταγραφές έκανε ο ΠΑΟΚ φέτος? Πόσα? Έτσι στα χαζά. Τα βάζεις κάτω, τα έχεις δει. 3,5 για τον Τζόλακ. Ναι. 3,5 Τσόλακ, 2 Μουρκ, 5,5. Ένα Νουνούα, 6,5. Για τις ομάδες μιλάμε, έτσι. Ένα Φερέιρα, 7,5.
και δεν ξέρω αν μου διαθέτει κάτι. Και χώρια τι έδωσε σε παίκτες. Περίπου στα 7 είναι. Ξέρεις ποια είναι η ουσία. Ότι καταφέρνει αυτό που θέλει να σε τσιγκλάει δηλαδή και εσύ τσιμπάς. Το πετυχαίνει ρε, και ναι. Σε διαδικασία να το σχολιάζει. Ναι, σε σου βάζει πίσω. Μα ο άνθρωπος είναι ανεξήγητος. Δηλαδή δεν ασχολείται με την ομάδα του μονίμως. Και ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Άκουσε με λίγο, γιατί πολλοί δημοσιογράφοι σε αυτή την πόλη που δεν είναι του Άρη. Με την πρώτη ευκαιρία που γίνεται κάτι στον Άρη, ασχολούνται κατευθείαν μαζί του και μάλιστα αρνητικά. Άρα εγώ λέω ότι νομιμοποιείται να το κάνει από τη στιγμή που το κάνουν άλλοι. Μα και εγώ ασχολούμαι, εγώ είμαι φίλαθλος. Εγώ είμαι φίλαθλος και λέω κακώς δεν είναι. Για δημοσιογράφου σου λέω που δεν είναι του Άρη και ασχολούνται με τα αρνητικά του Άρη και τα προβάλλουν λες και είναι τα χειρότερα των χειρότερων, α πούμε. Άρα νομιμοποιείται να το κάνει και αυτό. Δεν θα πω ονόματα. Για πεσένα, για πεσένα που να ασχολείται μέρα νύχτα. Που ασχολείται μέρα νύχτα. Ονόματα, υπάρχουν ονόματα, αλλά εγώ δεν θα μπω στη δικασία να πω τώρα ονόματα στον αέρα ανθρώπων που εργάζονται αλλού. Τυχή εσύ δεν ασχολείσαι από την πλευρά του Άρη. Ασχολείται. Όποτε κρίνω ότι πρέπει να ασχοληθώ, αλλά είναι άλλη η δικιά μου η προσέγγιση. Ναι, αυτό ακριβώς. Άρα και εγώ νομιμοποιούμε να λέω ότι έως τώρα έπρεπε να έχετε μείον 6 σύμφωνα με τις αποφάσεις της. Δεν ξέρω τώρα, της ΕΠΟ είναι ποιος είναι που σας καταγγέλει ότι δεν έχετε πληρώσει παίκτες. Δεν είναι η ίδια ακριβώς συζήτηση αυτή η οποία κάνουμε. Για Κοντοβάκη και Παπαστεριανό. Και ακολουθεί και ποιος άλλος ακολούθησε. Αγκάθιβα. Σου είπα, δε. Εσύ λες κάτι το οποίο πηγαίνει κόντρα στους ελληνικούς νόμους. Αυτό δεν είναι σχολιασμός. Αυτό είναι κάτι άλλο. Δηλαδή έχει λήξει το θέμα. Έχει λήξει. Αυτό είναι κάτι άλλο. Κακός ο Αγκάνθο ζητάει μείωση βαθμού. Να παίρνει βαθμό. Ό,τι πάει στην ΕΠΟ δεν έχει τύχει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τότε γιατί έχετε περιοριστικό και λέγανε ότι αν δεν πληρώσει το Κοντοβά θα έχετε μείον 3. Αυτό είναι το περιοριστικό, ήταν με τη FIFA, δεν ήταν με την ΕΠΟ. Όχι, λέγανε με το Κοντοβά είναι μείον 3, αλλιώ πληρώνεται. Βλέπει να μειώθηκαν καθόλου οι βαθμοί του Άρη στη βαθμολογία. Εκτός αν πλήρωσε. Δεν πλήρωσε τίποτα. Δεν πλήρωσε τίποτα. Όχι. Και δεν θα τα βρει μπροστά σου. Λέω εγώ. Όχι, εγώ πιστεύω ότι το θέμα με την ΕΠΟ σου λέω θα λυθεί. Ωραία, δηλαδή ένας Άρης είναι παλιός Άρης, καινούριος Άρης. Έχετε τρόπαια, δεν έχετε, έχετε υποβασμούς, έχετε. Είναι το νομικό πρόσωπο. Τα έχουμε ξαναπεί, με βάζετε πάνω. Ωραία, τίτλους έχετε. Έχουμε φυσικά. Οι τίτλοι υπάγονται στον ερασιτέχνη. Ευχαριστώ. Πώς θέλετε να έχεις και τίτλους και τα χρέη να μην τα αναγνωρίζεις. Οι τίτλοι υπάγονται στον ερασιτέχνη. Άρα λοιπόν έχουν διαγραφεί από τη στιγμή που είναι δεύτερη ομάδα αυτή, άλλο αφημί. Αυτά όλα πάνε με το παλιό αφημί. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις τα ελληνικά μου και είναι νομίζω πολύ απλά. Οι τίτλοι πάγονται στον ερασιτέχνη. Ο ερασιτέχνης δεν έχει αλλάξει. Ποιο είναι ερασιτέχνη, ρε φίλε, επαγγελματικό ή το ποδόσφαιρο. Ποιο είναι ερασιτέχνη, τι λες τώρα. Ρε παιδιά, οι τίτλοι που έχει ο αέριο ποδόσφαιρο στον ερασιτέχνη. Γιατί κατακτήθηκαν πριν γίνει τέτοια ρε αλφαδική. Άλλο τούτο και άλλο τερτύπη και αυτό. Σωστό και αυτό. Έχει ένα δίκιο. Το 30, το 20, το. Το ξέρω ότι έχω δίκιο. Μόνο που η ΕΠΟ. Το 30, το 20 έγινε. Η ΕΠΟ και η UEFA του αναγνωρίζουν κανονικά. Εσύ δεν του αναγνωρίζει μόνο. Και από τη στιγμή που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Βεβαίω. Γιατί του Ολυμπιακού δεν αναγνωρίζονται ή του ΠΑΟΚ, α πούμε, πριν γίνει επαγγελματικό. Δεν πήρε τίτλου πριν γίνει επαγγελματικό εσύ. Με έπεσε. Το χάσαμε. Τι να κάνει τώρα, δεν έχει τίποτα να πει. Πάμε στον επόμενο. Δεν έχω. Ωραία, 2-3-10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 -
γυρίσει κάθε φορά. Είναι να πάμε στο διάλειμμα, λες που τώρα φτάσαμε 6.30. Τι λες. Καλό. Καλό. Τώρα μπαίνει το επόμενο. Περίμενε. Το επόμενο. Καλό. Κάτσε, περίμενε. 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 Έχουμε κι άλλο. Ορίστε. Ναι. Ορίστε. Τα κέικ να κόψει. Τα κέικ. Δεν είναι Πολανδία, ναι. Δεν είναι Πολανδία αυτός. Όχι, δεν είναι αυτός. Άλλος είναι Ολλανδός. Μην πειράζεται τον Γιώργο. Αυτός τι είναι. Αυτός είναι άλλος Γιώργος. Θεσσαλονικιός. Δεν μας έχει στηθεί ποτέ. Μας έχει πει το λένε. Δεν το έχω. Δεν ξέρω, να κόψει τα κέικ και αυτός. Δεν έχουμε τέτοια κέικ. Να κόψει τα κέικ και αυτός. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί. Ναι, είναι. Εσύ, συγγνώμη λίγο. Άμα πω ότι το IQ ορισμένων ανθρώπων δεν είναι σε μεγάλη βαθμίδα, ας πούμε, είναι κακό. Είναι σε χαμηλό βαθμό. Όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει, τι να σου πω. Από τη στιγμή που το λες για μας, δηλαδή να μου πεις ότι Μοσχοβή το IQ σας είναι χαμηλό. Εσύ φίλε, εσύ δεν μπορώ να καταλάβω, αδερφέ, πως είσαι παοκτσής, ειλικρινά. Ναι. Και άλλοι αργενοί μου το έχουν πει αυτό, να ξέρεις. Θα μπορούσες να ήσουν οτιδήποτε άλλο εκτός από παοκτσής και αεκτσής. Γιατί? Γιατί έχεις πολύ αναπτυγμένο το αίσθημα του χιούμορ. Ναι.
Και ο δείκτης IQ σου είναι εφάμιλος αργανών, να πούμε, ξέρω εγώ, ηρακλειδέων και κάτι... κάτι έχεις κάνει, έχεις κάνει τέτοια, πώς το λένε, ανάλυση... Είσαι άλλη πάστα, θέλει να σου πει, ξαναλέω, παιδιά, δεν είναι, ναι, καλό. Δεν είναι καλό. Άμα συμπαθούν οι άλλοι, δεν συμπαθούν οι δικοί σου. Έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Τα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Ρε φίλε, αποκλείεται εσύ να είσαι κάτι, κάτι, κάτι έγινε σε μια στροφή κάπως. Κάτι διαφορετικό έγινε με σένα, ρε φίλε. Απλά μην καλέσει άλλο μαζί σου, θα διηγηθούμε και στο διάλειμμα των εξελίξεων. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν γίνεται αυτό, να πούμε. Για πες το κοίταξε να δει που το εγώ. Εγώ θέλω να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Εγώ δεν έχω ούτε έναν ΠΑΟΚτσί φίλο. Ούτε ένα. Ούτε ένα. Γνωστούς έχω, ρε παιδί, που τυχά και στη ΠΕΞ θα πούμε καμιά καλημέρα. Αλλά φίλο. Έχει τύχει αυτό ή, ή οδηγήθηκε σκόπιμα σε αυτή την κατεύθυνση, θα λέγαμε. Όχι, ρε φίλε, απλά. Έτυχε. Δεν με τραβάει, ρε φίλε. Γιατί για παράδειγμα, να δεν έχω ΠΑΟΚτσί φίλο, δηλαδή να βγω για να πάω για ρετσίνες, για. Τέτοια ξέρω. Ναι, εγώ ας πούμε έχω δύο φίλους. Και σε ένα καφέ να καθίσουμε παρέα με κάποιον και είναι ΠΑΟΚτσις. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να έρθω σε αντιπαράθεση. Εγώ δεν έχω δηλαδή... Ηρακλειδής. Κατάλαβες και δεν με πιστεύουν όντως το λέω τους άλλους. Αλλά τι να κάνω, είναι Ηρακλειδής, παιδιά, οι άνθρωποι. Είναι κολλητοί. Και εγώ έχω, ρε φίλε, Ηρακλειδής. Ναι. Και εγώ έχω φίλους Ηρακλειδής. Ναι. Μπορώ να συνεννοηθώ, ρε φίλε. Με αυτούς δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Γιατί δεν υπάρχει, ρε. Καλοί είμαστε, δεν συνεννοούμαστε μαζί. Καλά τα λέμε. Είπαμε εσύ είσαι ένα... κάτι άλλο, ρε φίλε, δε. Δηλαδή και με άλλους δηλαδή, παραγωγούς του ΠΑΟΚ, ναι, δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Ναι, δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Okay. Καλά, εσύ είσαι και δημοσιογράφος, φέρνεις και μορφωμένο παιδί, είναι κάπως διαφορετικό. Εγώ ξέρεις τι, έχω πολύ μεγάλη, έχω μεγάλη αντοχή στην αντίθετη άποψη, να ξέρεις. Είμαι πολύ ελαστικός. Τον άλλο τον λες, του το φωτογραφίζεις, του το κινηματογραφείς. Του το στέλνεις με fax, του το στέλνεις με email, στέλνεις ξέρω εγώ δηλώσεις, αυτός εκεί, αυτό, ρε ο νόμος λέει κάτι, όχι μείον τρεις, είναι αυτός που έλεγε μείον τρεις, μείον τρεις, μείον τρεις, αυτός βγήκε, ναι, που τον έλεγα πάρε πέντε, πάρε πέντε, πάρε πέντε, ναι, αυτός είναι, αυτός είναι. Ο Χριστός και η Παναγία, εντάξει, σταματάω τη συζήτηση, δεν χρειάζεται. Πάμε, δεν χρειάζεται πάμε να παρακάτω, συζητάω άλλο. Πάμε παρακάτω, να πάμε και στο break, πάμε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Τι να πω ρε φίλε, απλά... αισθάνομαι λίγο απογοητευμένος γενικότερα, ας πούμε, με την κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, φίλε. Δηλαδή? Η γενικότερη κατάσταση. Σήμερα τα μαγαζιά είναι, λέει, μέχρι και 12.30 ώρα ανοιχτά. Νομίζω πως σήμερα, ναι. Ναι. Δηλαδή αυτό εδώ είναι το μαρτύριο του της σταγόνας. Καλά τώρα, εντάξει. Okay. Ρε φίλε, τώρα μας δουλεύουν, ναι. Δεν κατάλαβα. Υποτίθεται ότι πετάζει, δηλαδή η μισή ώρα παραπάνω, λες, θα γίνει κάτι... Το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Ναι. Δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απολύτως, δηλαδή. Επειδή τα μαγαζιά είναι μέχρι τις 12, 9 με 12 τις περισσότερες μέρες γίνεται χαμός. Δηλαδή αυτό το οποίο θες να αποφύγεις δεν το αποφεύγεις εκείνες τις ώρες. Μετά τις 12 μαζεύονται όλοι σπίτι τους, οκ, οι περισσότεροι. Αλλά 8 με 12 γίνεται πανηγύρι, ειδικά σε μέρες καλές. Να σου πω λίγο όμως κάτι. Να σου... αυτό είναι χειρότερο. Να σου πω από ποια άποψη είναι χειρότερο. Γιατί μαζεύονται όλοι μαζί 9 με 12. Ναι, αυτό λέω. Ενώ μπορούσε να ήταν 9 με 5, ας πούμε, το πρωί. Και αυτά τα 2.000 άτομα, παραδείγματος χάρη, που λέμε τώρα έναν αριθμό τυχαίο, που θα βγουν έξω, να διασπαστούν σε ένα 8ωρο και όχι σε ένα 3ωρο και ένας να κολλήσει 200. Ακριβώς. Ένας θα κολλούσε 20. Ναι. Δηλαδή αυτοί, ξέρω εγώ, με το IQ, RADIQ, να πούμε, που βγάζουν, είναι και επιστήμονες, τρομάρα τους δηλαδή, τι να σου πω, τέτοια πτυχία έχει μέχρι και ο άλλος, να πούμε, που βγήκε πριν από μένα. Τι να πω ρε φίλε, η αγορά έχει πεθάνει, περιττό να σας το πω, τα μαγαζιά έχουν πεθάνει. Γενικότερα αυτή η αλυσίδα, τη νιώθουμε και εμείς στο πεσί μας, δηλαδή είμαστε μέρος της αλυσίδας, τη δουλειά τη δικιά μας. Δεν ξέρω πού θα φτάσει και για πόσο καιρό θα είναι αυτό το θέμα. Λίγους ακόμα μήνες έχουμε μπροστά μας. Ναι, και να κάνω και μία... Κάνε και μία, για να πάμε και στο break. Ναι. Ανακοίνωση, Παύλα... Για πες. Να το πω, ρε παιδί μου, έτσι σαν...
παιδιά, πάτε κάντε εμβόλιο για την εποχιακή γρήπη. Όσοι μπορείτε, πάντε και κάντε όσοι θέλετε. Όχι όσοι θέλετε, πρέπει να την κάνετε. Ναι. Για την εποχιακή γρήπη, δίχως να σας τη γράψουν, είναι 10 ευρώ νομίζω, 10 ή 11 ευρώ το εμβόλιο. Δεν είναι κάτι ακριβό. Πρέπει να το κάνετε όλοι, περισσότερο τα ευάλωτα άτομα πρέπει να τα κάνουν και άτομα τα οποία έχουν έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο. Άσχετα με το COVID-19, ξέρω εγώ, 39-49, για την εποχιακή γρήπη πρέπει να πάτε να κάνετε ένα εμβόλιο. Δεν κοστίζει σχεδόν τίποτα και θα έχετε το κεφάλι σας τουλάχιστον από μία άποψη, γιατί από ό,τι ακούστηκε ας πούμε, αν θα το κάνεις, ακόμα και τον COVID-19, έχει αντισώματα ας πούμε που δεν μπορεί να σε προσβάλλει εύκολα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Καλά απόγευμα. Επιφυλάσσομαι. Για... Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν. Νίκο, φύγαμε διάλειμμα, δηλαδή. Break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι. House Bindy House, τον Παπαδόπουλε. Ρίτσι Χέιλι. House Bindy House, δηλαδή. Αλλά επειδή έχουμε κόσμο, θα βγάλουμε τον κόσμο. Ορίστε! Ναι. Ασχολήθης. Μάλιστα, κύριε. Διατάξτε. Τελικά, αποστομώσατε τον Χρήσανθο. Εμείς. Ένα τέταρτο διαφημίσεις. Αφού δεν σταματάει ο άλλος, ρε. Δεν σταματάει. Δεν έχει. Βγάζει Κώστα Βασιλόπουλο, τα λέει πολύ ωραία. Κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Δεν σταματάει ο άλλος, ρε. Δεν έχει σταματημό. Το μόνο κακό είναι ότι το 5 με 7 ναι. Που ήταν καλύτερο για εμάς, έγινε χειρότερο για εμάς. Όχι, ρε. Ήταν η μέρα τώρα σήμερα τέτοια. Εντάξει. Θα έχει μέρα, θα το πέντε, θα το παίρνουμε σε ρί. Τι να κάνουμε τώρα. Την Παρασκευή, την Πέμπτη, 2 ώρες είχαμε γραμμές. Ναι, ρε. Δεν θα είναι πάντα έτσι. Τώρα Δευτέρες, μετά από κάτι μέρες περίεργες, τίποτα παιχνίδια και τέτοια, εντάξει, τι να κάνει. Και αυτή η συνέντευξη θα κάνει ο Ρέμπε. Να τα πει όλα, καλά, τι να πει, ό,τι και να πει τώρα. Επειδή θα έχουμε Ρέμπε την Τετάρτη, αύριο θα το κάνουμε full γραμμές, η περισσότερη ώρα, και την Τετάρτη θα κάσουμε να κάνουμε τέτοιο σχολιασμό, Ρέμπε και τα λοιπά, γιατί θα έχει ψωμάκι. Ναι. Μην πειράζετε το παοκτσάκι μου, το προηγούμενο, μου φαίνεται Γιώργο το λένε. Ξεστή, πέφτει κάθε φορά στην ίδια παγίδα, κατάλαβες. Δηλαδή πέφτει σε αυτό που κάνει ο Χρύσανθος. Βάζει ο Χρύσανθος την πρίζα, μπριζώνεται, παίρνει τηλέφωνο, κατάλαβες. Πρέπει να το κερδίσει αυτό το πράγμα, να βάλει ένα στοίχημα με αυτό του και να μην μπριζώνεται. Το αίμα. Όχι, όχι. Ναι, σίγουρα είναι μικρόβιο η πρίζα. Ναι. Η πρίζα είναι όντως μικρόβιο, αλλά με τον χρόνο πιστεύω ότι το περνά. Δηλαδή, εμένα, ό,τι και να μου πει, δηλαδή, π.χ. τώρα λέγανε φιλίες. Το πιστεύεις ότι στο στρατό μισούσαν τους Θεσσαλονικείς, ειδικά το 151 σημεί. Γιατί? Γιατί ήταν όλοι... Έβια. Μοσύρια, τι ήτανε. Ναι, και οι καλύτεροι μου φίλοι ήταν Αθηναίοι. Να διακόψω. Επίσης, λίγο... Επίσης μισούσαν Πατρινούς, Αθηνιώτες... Να φέρω λίγο μια είδηση, θα δούμε τώρα γιατί έχουμε και αγωνιστική δράση στο μπάσκετ το επόμενο. Σε μένα, κάτε γρήγορα. Λοιπόν, εκτός από τη σημερινή προπόνηση του Άριο Σούλερ, είναι αμφίβολος για το μάτι του Χαρίου. Κάτε και εγώ νόμιζα να μας πεις τίποτα φοβερό, να με τρόμαξα. Θα κατάσταση τις επόμενες μέρες. Α, μα, και εγώ λέω τι έχει να μας πει. Σωστά, σωστά. Πέστε ψηλέ μου. Εντάξει, καλά έκανε. Και έτσι που λες, μισούσα τους δυτικούς Θεσσαλονικιούς, το 151 δηλαδή, ασημεί. Εγώ να πω την αλήθεια, ο ένας φίλος πήγαμε στρατό είναι από την Πτολεμαϊδα και ο άλλος είναι από την Αθήνα τώρα που το λες. Και ήμουν Θεσσαλονίκη. Έχεις δίκιο. Θεσσαλονικιούς δεν είχες. Πώς δεν είχαν, ούτε εγώ τέτσι ήμασταν. Ο ένας ήθελε να φάει τον άλλο. Σχετικά είναι, εντάξει, σχετικά είναι όλα αυτά. Okay. Όσο δε για τον Τάκη, εντάξει μωρέ, έχει τα δίκια του καθένα φορά, εκνευρίζεται όταν βγαίνει πίσω από το Γιωργάκι. Εντάξει. Αλλά ρε Τάκη, δεν είναι έτσι. Άλλος έχει ταλέντο αλλού, άλλος έχει μανιβέλα στην ορθοφωνία. Ο Τάκης πρέπει να κλείσει τον παράθυρο στο ταξί τώρα που χειμώνεσαι, που χειμωνιάζει, γιατί εντάξει όλο έχουμε... Εντάξει, και σήμερα δεν καταλαβαίνω τώρα, άμα είναι 13 ώρες πάνω σε μια καρέκλα να πούμε και κάνει το... Δεν είναι εύκολη δουλειά του ταξιτζή. Άμα κάνεις τον νυχτοφύλακα να πούμε κάθε βράδυ, για να πάρει. Είναι θέμα. Άντε, κρατήστε, θα πούμε πολλά την άλλη εβδομάδα, έχω άλλους δύο. Άντε, να είσαι καλά. Θα τα πούμε. Στον επόμενο, ναι. Ορίστε, κύριε. Έλα, γεια σας, παιδιά. Τι γίνεται. Alles gut. Ωραία. Alles gut. Εσένα σε μπριζώνει ο Χρύσανθος. Αυτό θα είναι το θέμα τη εκπομπή σήμερα. Δηλαδή, ποιο μπριζώνει ο Χρύσανθο. Πολύ κόσμο, γι' αυτό το λέω. Το θέμα είναι ποιο δεν μπριζώνει. Ποιοι κρατιούνται. Δεν τον ακούω γιατί από τον Χρύσανθο δεν έχω να μάθω τίποτα. Ενώ από εσά κάτι θα ακούσω κάτι. Καλά, εμεί είναι. Εγκυκλοπαίδη. Εγκυκλοπαίδη. Παιδιά.
κακής ποιότητας. Ποιο? Άλλου σ' αρέσει, άλλου δεν του αρέσει. Για το ποιο... χιούμορ που πουλάει είναι κακής ποιότητας. Όλα είναι υποκειμενικά. Ναι, αυτό ακριβώς. Όλα είναι υποκειμενικά. Και εμείς σε κάποιους μπορεί να μην αρέσουμε. Όχι, πίτσα και άλλος τρελαίνεται, άλλος δεν τρελαίνεται. Ναι. Μπορεί να ακούει ένα και να λέει τι είναι αυτοί οι δύο βλάκες τώρα που κάνουν 5-7 στο Λίμπερο, ας πούμε. Εντάξει, αυτούς θέλουμε. Μην το έχει παράξενο. Και να πάρει και κάποιος να πει τι είναι και αυτός που τα λέει. Ναι. Και πάει λέγοντας. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ έχω μάθει γενικότερα και παλιά δεν το πίστευα, αλλά όσο μεγαλώνω πιστεύω ότι ισχύει ότι αν δεν κάνεις εχθρούς ή αν δεν σε αντιπαθεί κόσμος, κάτι κάνεις λάθος. Γιατί δεν γίνεται να σε. Πρέπει να είσαι χτυποπλατάκια δηλαδή. Δεν γίνεται να αρέσει σε όλους και να συμπαθούν όλοι και να μην λέει κάποιος κάτι κακό για σένα. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, παιδιά. Δόξα, είτε στο σχολείο είσαι, είτε στη δουλειά είσαι, έτσι πάει αυτό. Είτε σε ένα μαγαζί, θα πας πάνω. Εσύ πώς βλέπεις την κατάσταση στο ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες? Όχι, τώρα επειδή το πήγατε στο EQ, για το φίλο που είπε για το EQ και δεν έχει φίλους ΠΑΟΚτσίδες, να του πω κάτι και μπορεί να το καταλάβει. Εκεί που ήταν χαμένος και τον έψαχνε η Νικολούλη, πολύ δύσκολα θα βρίσκε ΠΑΟΚτσί. Γι' αυτό είπε για Ηρακλήδηση. Εκεί θα βρίσκε Ηρακλήδηση και που ήταν. Εκεί που ήταν χαμένος. Τον έψαχνε η Νικολούλη τόσο χαμηλά. Θα το καταλάβει αυτός. Γιατί είναι συνέχεια το ίδιο πράγμα, ρε παιδιά. Εμείς έχουμε δέντρο με χόρτο, εμείς είμαστε έτσι, εμείς είμαστε έξι, εμείς είμαστε τέτοιοι. Καλά τώρα, εντάξει, αυτά είναι. Δεν τα λέει μόνο αυτός, τα λένε αρκετοί. Το ξέρω, το ξέρω. Κάποιοι το πιστεύουν. Ξέρω. Πώς κατάφεραν να κάνουν την ομάδα τους να τη φέρουν τόσο χάλια, να την πάνε εκεί που δεν μπορεί να την πάει κανένας, οι σχετικά μεγάλες ομάδες. Ναι. Και να σου το λένε κιόλας. Τώρα τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, κάθε ένας έχει τη γνώμη του. Δεν θα μπορούσα με αυτό που είπαμε προηγουμένως. Θα ήταν ο νους είναι μας να είναι την ίδια ομάδα και να πίστευα μου λίγο. Στον ίδιο Θεό τέλος πάντων. Τώρα για την ομάδα μας τι να πω, τα πάραμε δεν μπερδεμένα. Τώρα με το Μαωρίτσι αυτό που έγινε. Δεν ξέρω αν είναι μπερδεμένα ή αν είναι τόσο το γύρω-γύρω κλίμα που τα κάνει να φαίνονται τόσο μπερδεμένα. Ή μάλλον όχι. Μπερδεμένα είναι, αλλά δεν είναι τόσο πολύ όσο νομίζουμε. Πιστεύω. Είναι μπερδεμένα γιατί λείπουν οι εξηγήσεις. Αν υπάρξουν εξηγήσεις, μπορεί να έρθουν την Τετάρτη εξηγήσεις και μια επιχειρηματολογία από το ΡΕΜΠΕ που να απλοποιήσει κάπως την κατάσταση. Αν όχι όλα τα ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα περισσότερα. Ναι. Γιατί είναι αυτό που είπε ο Νίκος και ίσως η εκπομπή οδήγησε το ΡΕΜΠΕ να μιλήσει. 100%. Γιατί ο Νίκος είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα στον ΠΑΟΚ δεν μιλάνε. Ναι. Και άκουγε ο ΡΕΜΠΕ ενδεχομένως κάποιος παρά το ΡΕΜΠΕ και λέει αυτοί λένε δεν μιλάμε. Κανόνες μέσα στο Ευστυπού. Την άλλη Τετάρτη, 3 ώρα. Καμιά φορά η σιωπή είναι χρυσός, αλλά εντάξει. Ναι, αλλά εντάξει, ο Πάκο θα ξεφτυλίσει όμως. Δηλαδή, οκ, είπαμε σιωπή, αλλά εντάξει. Οκ, σε κάποια φάση δεν πήγε κάτι. Ναι. Κάναμε το Σκρούτζ, βουτάμε στο χρυσάφι να πούμε. Εντάξει. Είπαμε. Έμα. Τέλος πάντων. Τώρα ακούστηκε κάτι, ίσως κάνουμε μεταγραφή σε χαφ. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι. Μα το είπε ο Κώστας Βασιλόπουλος πριν, είναι πολύ λίγες πιθανότητες. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω. Okay. Πότε είναι το ελεύθερο? Ναι, είπαμε. 16 όχι, νομίζω. Ναι. Παρασκευή. Αν δεν πάρουμε ελεύθερο, μπορεί να πάρουμε κανένα παντρεμένα. Ναι, σωστά. Θα γυρίσουν παιδιά μετά και οι άλλοι. Θα γυρίσει και ο Αύγουστος. Και ποιος άλλος είναι δραματίας από τα χάφη μας. Έχει ο Μίσιτς, αλλά μπορεί. Ο Μίσιτς έχει δρόμο πολύ άστο. Έχει ακόμα. Ναι, ναι, θα δούμε. Μπορεί και μετά και πότε. 7-8 χαφ. Ναι, και θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Και αυτή τη στιγμή που χρειαζόμαστε δεν έχουμε. Τι να σου πω. Μπορεί να παίξει τον Ινούα. Εγώ έχω την άποψη, μπορεί να είναι και λάθος το παιδί μου, οκ. Okay. Επειδή το βλέπω και λίγο πιο αποστοσιοποιημένα, εγώ. Νομίζω θα χρειαστούμε αρκετό καιρό για να καταλάβουμε τι έχει πάει σωστά και τι έχει πάει λάθος φέτος στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Σήμερα που μιλάμε, εσύ μπορείς να προεξοφλήσεις την πορεία του. Έχει πολλά καινούργια πρόσωπα, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι θα δεις. Μπορεί να δεις. Το πιθανότερο είναι να δεις χειρότερες πορείες από τα προηγούμενα χρόνια. Οκ, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις ενδεχομένως να δεις και κάτι καλύτερο. Με βάση τα καινούργια πράγματα που θες να βάλεις. Ναι, ναι. Τώρα, άμα το πάρεις λογικά και τη στιγμή υπάρχουν τρεις ομάδες, λογικά θα είμαστε στην τριάδα. Ναι, οκ. Okay. Και σου λέω, μπορεί να σου βγουν διάφορα πράγματα και να πας σούπερ. Δεν μπορείς να τα αποκλείσεις. Γιατί δεν ξέρουμε, είναι πολλά τα καινούργια πρόσωπα που περιμένουμε να τα δούμε. Τώρα, αν θέλουμε να ακούμε τον καθένα που λέει ότι ο Περέιρα είναι σαπάκι, δεν κάνει. Ο Νινούα τον έφερε ο Τάδε και ο Δίνα. Ο Σβάμπ δεν μπορεί, είναι αργός.
Εντάξει, αυτά τώρα είναι καραγκιουζιλίκη. Το θέμα είναι να δούμε μέσα στο γήπεδο τι γίνεται. Ναι, απέδειξε. Τώρα για τους άλλους δεν ξέρω τι και τα πω εγώ. Τέλος πάντων. Τώρα για τον μπακ αυτό την Μπαρτσελόνα και το αριστερό που έπαιξε μια φορά στο Βόλο δεν μπορεί να πει τίποτα. Ναι, φυσικά. Ανέτοιμη είναι. Φυσικά. Ναι, τώρα ο Πρίγιοβιτ θα έλεγα μπροστά, ο Σέντερφορ. Ο Τζόλακ. Ναι, δεν μπορεί να πει για αυτό τίποτα. Ναι, φυσικά. Φυσικά. Πάντω μέχρι τώρα δεν έδειξε. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί να βγάλει μάτια. Να δούμε. Ο Ζίβκοβιτ. Έχει στοιχεία, ναι, και από εκεί και πέρα βλέπουμε, ρε παιδιά. Ναι, ο Ζίβκοβιτ. Χαιρετώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Πάμε και στον επόμενο, νομίζω και τελευταίο. Και ορίστε, σήμερα, κύριε. Ναι. Περίμενε και ώρα. Έλα, ρε, άιντε. Εμεί όχι, ρε. Δύσκολα. Όχι, ρε. Με σαβούρδισε. Δεν κάνουμε τέτοια. Για να συνεχίσω από εκεί δεν. Ολοκλήρωσα να το πω. Ναι, ολοκλήρωσε, ναι. Δεν έκλεισα το θέμα. Ναι. Για αυτόν τον καλό και αγαθό άνθρωπο, όταν δίνεις 7,5 εκατομμύρια μόνο στις ομάδες και άλλα, ξέρω εγώ, Πέτκοβιτς, δεν ξέρω ποιο, πώς λένε, ρε Νίκο Κοσκοβιτς, ποιος από την Πεφίκα, πώς λένε, Ζίβκοβιτς, Ζίβκοβιτς. Άστε να πάει. Αυτή η Σέρβη όλοι τα σερβάκια, ναι. Ναι. Δηλαδή, και να σου τη λέει τώρα για 4 εκατοστάρια για τον Μαουρίτσιο, ενώ σε μέρες κορονοϊού και δύσκολη θα έχεις δώσει 10 εκατομμύρια και τα είχαμε το μυαλό του να σε λέει γιατί δεν πήρες ο Μαουρίτσιο και τι προβλήματα έγινε. Δηλαδή καταντάει κωμικό από πλευρά. Είναι όμως ένα ερώτημα που έχουν πολύ μου ιδέατος όμως για τον Μαουρίτσιο τι έγινε. Ναι, απλά ξεστή, σε αυτό που λέει εγώ θα σου το πω αλλιώς. Πες το για να κάνω και εγώ να πω αυτό που θέλω. Είναι τουλάχιστον κωμικό ένας που ασχολείται με εκατομμύρια. Μια ομάδα δηλαδή που ασχολείται η ευρωπαϊκή ομάδα με εκατομμύρια και μια ομάδα που είναι εδώ στα στενά όρια 24.000 για Κοντοβά και 50 και 30 και 20 να προσπαθεί να σου βρει ένα ψεγάδι και ενώ έχει πάρει πόσους δανεικούς και φέτος τώρα πάλι το 10GR το αγαπημένο του. Ποιον Ζάι, έχουμε δανεικό. Λέει για αυτό το μοντερνατοφύλακα, τον πρώην του Πάου, δεν λέει ότι είναι δανεικός. Μεταγραφή. Ελεύθερη μεταγραφή. Ελεύθερη μεταγραφή. Έτσι ανακοίνωση πάει άρα. Επίσης και λέει για το Βασίλη και το εγώ ιδέα δεν έχω ούτε με νοιάζει. Α, για το Βασίλη δεν έχεις ιδέα. Έχει πάρει αμέτρητους παίχτες και τους έχει δώσει. Έχει πάρει, λέει, δέκ με, δεν έχουν παίχτες καν. Για το Βασίλη δεν έχεις ιδέα όμως. Τι να. Μάλλον δεν σε συμφέρει να έχεις ιδέα. Τώρα που πούλησε ο Πανόπουλος, προσέξτε γιατί είναι και μηνύσιμο. Άσε τώρα, μιλάμε για πέρυσι. Ο Πανόπουλος πούλησε την ομάδα, προσέξτε, πες τώρα και αυτό το φίλο σου και συνεργάτης είναι και μάναζερ σου. Να μην λέει πολλά γιατί υπάρχουν και μηνύσεις. Ο Πανόπουλος την πούλησε την ομάδα, έχει να πει κάτι από αυτού. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε κιόλας και θα μου απαντήσει ειλικρινά και παντελονάτα. Απάντησε ο Πανόπουλος την πούλησε την ομάδα. Ποιος ναι, καλά, στην Ξάνθη άλλαξαν πολλά είναι η αλήθεια. Τι άλλαξαν? Δεν ξέρω τώρα γιατί. Άκουσε με λίγο. Μια ερώτηση και θα μου απαντήσει παντελονάτα. Μα δεν είπε κανένας ότι ο Σαββίδης είχε συνειδητοποιήσει την Ξάνθη. Μην μπερδεύεσαι. Τότε γιατί μας πρίξατε τα φρύδια τόσο καιρό. Μάλιστα. Δεν μου είπε κανένας. Τα φρύδια γιατί μας τα πρίξατε. Δεν θα επαναληφθώ γιατί τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά τα. Τα φρύδια γιατί ρε φίλε Νικό. Για επιρροή μιλούσαμε ρε φίλε. Για επιρροή μιλούσαμε. Δεν μιλούσαμε για αγορά. Για επιρροή τι. Και εγώ έχω σε σένα επιρροή. Και εγώ σε επηρεάζω σένα. Τι είναι αυτό τώρα. Αν είχε γίνει αυτό. Τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε κιόλα. Για δευτερολογή κιόλα. Αν αυτό που γίνει με το Φασίδι γινόταν από πλευρά του Ολυμπιακού, πόσο θα φώναζε στον αέρα, πες μου. Μα ήδη είστε παθητικοί, ρε κάθεστε και σα δίνουν. Ενώ εμεί είμαστε ενεργητικοί, ενώ εσεί είστε παθητικοί. Άντερε, γιατί είσαι βλάκα. Άντερε. Πραγματικά. Άντερε, παιδιά. Τι κάνουμε την κουβέντα μα τώρα, δηλαδή, γιατί πρέπει να. Τρως τιμωρία 2 ημερών. Στιμωρία. Για τις επόμενες 2 μέρες δεν βγαίνεις. Σου έχω πει, θα μάθεις να μιλάς και μετά θα βγαίνεις. Για να μιλήσω λίγο. Παναγία μας κοντά. Πω μια τροφάρα ρε Γιώργη. Παιδιά, να ξέρετε τις επόμενες μέρες. Όσες φορές και τα ακούω, δεν μπορώ να γελάω. Ετοιμάζεται το τρέιλερ της εκπομπής. Γελάω πάντα για το οποίο με τον Νίκο έχουμε κάνει ένα καλό brainstorming δεν τώρα υπάρχει. Στα διαλύματα. Θα ετοιμάσουμε κάτι πολύ καλό και πολύ διαφορετικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ακούω. Πάρε λίγο άνοιξε, ρε. Κάθε μέρα θα λίγο περιμένει ο άνθρωπο απ' τόση ώρα. Δεν έχουμε ακούσει ούτε κουδί ούτε τίποτα. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε εδώ πέρα. Φέρε λίγο όπως θα άρχισε και αυτό που έχουμε να πούμε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Χάνθ ήταν μαζί μας. Έτσι.
Στη Χάνθ έχουμε ξεκινήσει κανονικά με ασφάλεια τηρώντας οδηγίες του ΕΟΔΗ. Μιλάμε για περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης και στα παρατήματα σε Καλαμαριά και Ασβεστοχώρη. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων σε 14 αθλήματα. Τμήματα εκπαίδευση, επιμόρφωση και γυμναστική. Φυσικά στη Χάνθ γυμνάζει και εκπαιδεύει το σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα. YMCA.gr και στο τηλέφωνο 2316-001-000. Αυτά για σήμερα, Λαρίνο Παπαδόπουλε. Λες. Καλά τα πήγαμε για σήμερα. Εντάξει. Τι να κάνουμε, επικαιρότητα, σχόλια και δεν συμμαζεύεται από αύριο. Ναι, ναι, με περισσότερο κόσμο μαζί εδώ πέρα να τα λέμε. Λοιπόν, εσείς mentions μένει στο Λίμπερο, άστο ρε. Φύγε ρε. Φύγε ρε. Νίκος, παίξε τ' άλλο. Θα παίξω τ' άλλα. Λοιπόν. Αυτός είναι. Ραντεβού αύριο ξανά στις 5 και κάτι. Εσείς φυσικά mentions μένει στο Λίμπερο 100,4.